ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτσχρόγο πιπινοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήροι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή την πεστεραχώρια, να περάσουμε τη βάλα κάτω από τις υπεραχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Κοπιάστε πουλάκια μου! Κοπιάστε, κοπιάστε, κοβλάστερα. Ελάτε, ζουμουσάκια μου, και όχι μόνο στην παρέα μας σήμερα, Δευτερίλα, στην ατμόσφαιρα. Μπουκάρουμε μέσα στον Ιούλιο για τα καλά, διότι το ημερολόγιο σήμερα δείχνει 15, παρακαλώ. Τρώμε το μισό Ιούλιο. Τελικά, μήπως όντως περιμένουν να φύγω άδεια για να γίνουν μεταγραφές. Άρχιζαν να μεζώνουν τα φιδιά, λέω εγώ. Τι, δύο εβδομάδες μείναν μέχρι να φύγω. Που έλεγα ότι αποκλείεται φέτος, γιατί φέτος φεύγω 29 του μηνός, φεύγω για άδεια, αποκλείεται. Αλλά από εδώ και από εκεί, από εδώ και από εκεί, ήρθαμε τελικά δύο εβδομάδες πριν. Λες χιώσει, δεν μπορώ να το φανταστώ. Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε οπωσδήποτε. Γιατί άρχισε να περνάει ο χρόνος και ψιλοανησυχούμε λίγο. Ελάτε στην παρέα μας, θα τα δούμε όλα, θα τα εξετάσουμε, θα μιλήσουμε και για το τι είδαμε στο φιλικό με την Universitate Aklus, Universitate Aklus, Universitate Aklus, ολέ! Κράμπες, φίλε. Κράμπες, εγκεφαλικά, μικρά εγκεφαλικά, για να το πεις. Universitate, παίξε την μπάλα τη ζωή σου, αλλιώς εμείς οι οπαδοί σου. Ε, φίλε, μεγάλες στιγμές, μεγάλες στιγμές. Εδώ είμαστε με Χρήστο Κιώση, κυρίες και κύριοι, αυτό το αραράτ της ηχοληψίας, η οροσειρά, η πίνδος, και διάφορα, τα πυρηναία όρη της κονσόλας. Καλώς όρισες και σήμερα, βουνό, σκιά για τους φίλους του, κυρίες και κύριοι. Σηκώνει αυτό το πελώριο ανάστημα και καμιά 5-6 άτομα παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Γι' αυτό είναι αγαπητός, γι' αυτό είναι αγαπημένος, γι' αυτό είναι αδερφός με κεφαλαίο Α. Γεια σου, Χρήστο Κιώση, και σήμερα καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ευχαριστούμε που μας τιμάς με την παρουσία σου την πρωινή. Έβαλες το ξυπνητήρι, έβαλες τις κρέμες σου, αυτά κτλ. Και ήρθες και σήμερα να συνδράμεις. Και εσύ, απεριόριστα, στην εκπομπή. Έτσι να κάνει το αυτοκίνητό σας. Πες μου, όταν ακούς κάποιον να κορνάρει με μανία στο δρόμο. Δεν... Ναι ρε παιδί μου, κάποιον... τον έχουν κλείσει, ξέρω εγώ, κάποιον. Ή κάποιος έχει σταματήσει να φύγει, ξέρω εγώ, να ξεφορτώσει κάτι και ο άλλος από πίσω δεν... έχει πάθει τον ανυπόμονο. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, σκάει αυτά, τον βλέπεις, υποφέρει, γρατζουνάει τα τζάμια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, δαγκώνει τα τιμόνια. Και κορνάρει πίσω με το... Το πρώτο πράγμα που σου λέει δεν είναι έτσι να κάνει ο... Ε, εκεί δεν πάει, ρε φίλε. Δεν είναι φοβερό που έχουμε βρει για όλα κάτι όμως. Σαν λαός. Έτσι να κάνει ο... Φίλε. Ε. Κρέας. Χάνει όλη την ευκαιρία. Ούνα μου γαθείς κρέας. Που μπορεί αυτός που το χάνει να είναι vegetarian, να είναι χορτοφάγος. Όχι, δεν έχει σημασία. Κρέας. Μοσχάρι. Μπορείς να το κάνεις και πιο συγκεκριμένο, έτσι. Ε. Θα το πνίξω αυτόν. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Αντάμα, πάμε να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα με αγνά υλικά. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Εδώ δεν μας πέφτει με τίποτα σε αυτή την παρέα. Να ξέρετε, δεν μας πέφτει η διάθεση, η ενέργεια, το πάθος, η τρέλα. Δεν χάνουμε την παιδικότητά μας, δεν σκοτώνουμε το παιδί μέσα μας. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, να πούμε και σήμερα ζουμουσού και να δώσουμε και σήμερα μία σακουλάρα κρέατα τσιτσί να λαδώσει ο εσωτερικός κόσμος από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη και όχι μόνο. Μιχάλης στον Εύωσμο, ο αδερφός μου Μιχάλης Κακούτης, που τόσα χρόνια έχει ταΐσει οικογένειες και οικογένειες. Κάποιες τις μαθαίνετε, τις πολλές δεν τις μαθαίνετε. Αλλά εμείς εδώ και πολλά χρόνια κάθε εβδομάδα δίνουμε ένα ωραιότατο δώρο, μία σακούλα κρέατα. Δεν είναι ένα γεύμα μόνο, είναι πολλά περισσότερα. Να μην λέμε τώρα λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Αυτό θα δώσουμε και σήμερα. Και όχι μέσα από τα μηνύματα απαραίτητα και μόνο. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να γράψετε FM. Αφήνουτε κενό, μη μας γράφετε τη λέξη κενό. Δεν χρειάζεται. Σαν φίλο σε παλιό ραδιόφωνο που μου έλεγε, καλά, δεν τα έχει γραμμένα αυτά που λες. Λέω, σοβαρός, τι είναι με το κιού, γίνεται ραδιόφωνο με το κιού. Α, εγώ τα έχω γραμμένα, λέει. Και κοιτάω Κιώση και είχε και το χα-χα. Εδώ γελάω, δηλαδή είχε και το γέλιο που θα έκανε, ας πούμε, σε αυτό που θα έλεγε. Χα-χα, γραμμένο. Του λέω, ρε, πώς γίνεται έτσι, ρε φίλε. Πώς το πας αυτό τόσο προκάτ.
Αλλιώς λέει φοβάμαι ότι θα. Μα τι θα φοβάσαι, εγώ άμα πάω να το γράψω και το διαβάσω από μέσα, τότε θα κάνω λάθος και θα φοβάμαι. Δεν πάει από μέσα. Δηλαδή, σαν μου λες, θα κάνω ποδήλατο και θα έχω οδηγίες χρήσης. Αριστερό πόδι, δεξί πόδι. Πετάλι. Ορθοπεταλιά τώρα σε αυτό το σημείο. Πατάμε το φρένο, κουνάμε τον ποπό μας επάνω στη σέλα. Κάτι, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Κάπως έτσι λέω εγώ. Έχουμε λοιπόν ανοίξει και τον μπλιμπλίκι μας. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μπαίνετε και στην ομάδα μας στο Facebook, εκεί που είναι η Αφάνκατε. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, η πρώτη καλημέρα, αυτός και ο Λάρη. Οι πρώτες καλημέρες εδώ και πολλά χρόνια. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, γεια σου Μότο Μουδανιά. Φιλιά στη Χαλκιδική την Πολύπαθη που συνέρχεται σιγά σιγά από τη Λέλαπα, από την τραγική δυστυχία που τη χτύπησε και στέκεται στα πόδια της και... Ένα μεγάλο μπράβο σε πυροσβέστες, σε συνεργεία, στους ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν και δουλεύουν νυχθημερών, που κοιμήθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ. Εκεί ο φίλος μου ο Στέργιος και η συναυτό κοιμήθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, δεν έφυγαν από εκεί και δούλεψαν νυχθημερών για να πάρει η Χαλκιδική ρεύμα σύντομα, γιατί χωρίς ρεύμα... Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Όχι τουρισμός, όχι φαγητά, όχι παγωτά, όχι τίποτα. Χώρια που οι άνθρωποι πάθανε. Εννοείται ότι πρώτο και σημαντικότερο οι άνθρωποι που έφυγαν και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Οι ανθρώπινες ζωές που δεν αντικαθίστανται με τίποτα. Και μετά οι ζημιές οι υπόλοιπες. Και μετά. Εδώ είμαστε. Στον Ιούλιο μέσα προχωράμε, η πόλη όπως βλέπετε ουδόλως άδειασε, εποχές που μιλούσαμε Ιούλιο και ήταν άδεια η πόλη και όσοι έχουν περάσει προπολού, ο κόσμος διήμερα, τριήμερο άμα είσαι, άμα το κάνεις και από τρεις και πέρα, είσαι βασιλιάς φίλε, είσαι προνομιούχος, είσαι προνομιούχος, δεν το συζητώ για κάτι... Πενθήμερα, εφταήμερα και τέτοια, μακάρι να έχετε δουλέψει, μην πέφτετε πάνω σε αυτούς που φεύγουν διακοπές και λίγες μέρες παραπάνω, δουλεύουν σαν τα σκυλιά 360 μέρες το χρόνο για να πάνε 5 μέρες διακοπές. Μην είστε αφοριστικοί, το λέω για κάτι περίεργους τύπους να πούμε με ψευδόνυμα στο Facebook και στα social media και στα διάφορα blog. Μην πέφτετε πάνω στον κοσμάκι. Τι κάνει, παίρνει το αυτοκινητάκι του, πληρώνει χρυσή τη βενζίνη για να πάει στην Καλκιδική και να γυρίσει ή στην Πιερία να πάει να κάνει δύο μπάνια. Αμαρτία είναι, από αλλού τα έχει κλεμμένα. Αυτούς μην τους φοβάστε, αλλού να ψάχνετε για τους προνομιούχους. Αλλού. Αυτοί που είναι προνομιούχοι είναι αλλού σε κάτι νησιά περίεργα, σε κάτι εξωτερικά, εκεί. Αλλιώς αφήστε τον κοσμάκι να τον χαρεί λίγο. Δεν ξεχνάτε ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός παντοτινός, με εξαιρετικές προτάσεις για LG, με φοβερές ιστορίες στους ψυχιοκαταψύκτες. Μιλάμε τώρα για τεχνολογία, τελευταία λέξη τεχνολογίας, με την τεχνολογία την υπέροχη V+. Και door cooling και... Ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης, υπέροχα πράγματα. Η LG, όπως και στις τηλεοράσεις, όπως και στα κινητά, έτσι και στους ψυχιοκαταψύκτες, μαγεύει, θέλει και εντυπωσιάζει. Με κάθε ψυχιοκαταψύκτη έχετε δώρο 48 μπύρες. Αλφα! Κι όσοι, να βάλεις κάτι μέσα, αυτό είναι. Φαντάζεσαι να πουλούσαμε πορτοφόλια και να λέγαμε και 100 ευρώ για να βάλετε μέσα κάτι, να μην είναι άδειο το πορτοφόλι. Να κληρώνουμε πορτοφόλια ή λογαριασμού τραπέζι. Και τόσα από εμά, μακάρι να. Μπορούσαμε να μοιράσουμε έτσι, φίλε, φαντάζεσαι τα γινόταν. Επίσης δεν ξεχνάτε το πιο φρέσκο ψάρι, είστε μερακλείδες, άμα γουστάρετε το ωραίο το ψάρι, να μου σχοβολάει ο τόπος, να γουστάρετε το ψάρι, κάνει καλό στα μάτια, στον οργανισμό, σε αυτά, στο δεν μεύτη με τίποτα. Γενικότερα το ψάρι έχει ευεργετικές επιδράσεις πάνω στον οργανισμό, ειδικά αν έχετε παιδάκια, ακόμα περισσότερο. Θα πάτε στο Δικητήριο λοιπόν ή στο Ρεόκαστρο, στις δύο ψαραγορές μας, Αιγαίων. Εκεί η οικογένεια Ιωαννίδη έχει φτιάξει δυο στολίδια καταπληκτικά. 214.000 το ένα, 69.56-66 το άλλο. Σας τα παραδίδει χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, καθαρισμένα, όμορφα, ξένια, να γουστάρετε. Χωρίς τσίκνες, χωρίς μυρωδιές στο σπίτι, γκρίνια από τη γυναίκα.
που σημαίνει μυρίζουν ψαρίλα οι κουρτίνες και τα καινούργια ντύματα που βάλαμε πάνω στον καναπέ και τα χαλιά και τα τραπεζομάντιλα και τα ρούχα μας και αυτά και τα λοιπά. Μην ψαρώνεις, έλα στο Αιγαίον. Και βέβαια για το νούμερο ένα παγωτό στην πόλη και όχι μόνο, Νικολαίδης. Εκεί θα χάσετε πραγματικά το μυαλό σας και να είναι αμέλεια και βυσσινοσοκολάτα και καϊμάκια αγριοκέρασο και νουαζέτα και American cookies και Velvet Dimbosco και Lila Pause και δεν συμμαζεύεται. Η Άρτα και τα Γιάννενα σε παγωτό και τα περίχωρα και οι Λίμνες. Όσο και το νούμερο ένα σχολείο στην πόλη, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, εκεί ενημερωθείτε σε αυτό το τηλέφωνο στο 475-900 για τα προπαρασκευαστικά τμήματα που ξεκίνησαν και εγγράφετε τα παιδιά σας στο κορυφαίο σχολείο στην πόλη. Δίγλωσσο με ένα λαμπρό μέλλον μπροστά, με καταπληκτικές εγκαταστάσεις και φοβερούς εκπαιδευτικούς και Έλληνες και Γερμανούς που λατρεύουν τη χώρα μας. Πολλοί από αυτούς ήρθαν και έμειναν για πάντα. Είχαμε λοιπόν το φιλικό με την Universitatea Cluj, χαμηλής δυναμικότητας βέβαια. Χαρήκαμε γιατί είδαμε την ομάδα να παίζει υπέροχα, όμως δεν πρέπει τα μυαλά μας να παίρνουν αέρα, γιατί ο αντίπαλος ήταν χαμηλής δυναμικότητας, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως δεν φέρνουμε την καταστροφή όταν χάσουμε σε ένα φιλικό ή όταν υποστούμε μία ήττα, έτσι δεν καβαλάμε το καλάμι, δεν ανεβαίνουμε στη σκεπή του σπιτιού μας και με στρακαστρούκες θριαμβολογούμε σε περίπτωση νίκης και μάλιστα ευρείας νίκης. Αυτό ισχύει. Χαμηλά πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να είναι το κεφάλι μας, το μυαλό μας. Ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά φέτος και το γνωρίζουμε. Είδαμε όμως κάποια πραγματάκια στο φιλικό. Είδαμε ότι καταλήγει σιγά σιγά σε έναν βασικό κορμό ο καινούριος προπονητής. Είδαμε αυτό το 4-4-2 που στην ουσία δεν είναι ένα καθαρό 4-4-2, αφού ο δεύτερος μπροστά είναι λίγο σαν δεκάρι. Είδαμε που κινήθηκε ο Πέλκας, ο οποίος είναι πιο κοντά στην περιοχή αν παίξει αυτό το 4-4-2 οριστικά. Είδαμε τον καινούριο τον Ογκούστο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα, παστέλωσε με το αριστερό εκεί που το κάμενουν οι αράχνες, που ανέμελες φτιάχνουν τη φωλίτσα τους και δεν τους ενοχλεί κανένας και ξαφνικά έρχεται μια μπάλα από τον Ντόγκλας Αγκούστο, ο οποίος βέβαια είναι και επίκαιρος τώρα σε λίγες μέρες που θα μπει και ο Αύγουστος. Όλο το μήνα θα παίρνει δώρα αυτός. Αυτό είναι γιορτή, φίλε, να σε λένε Αύγουστο. Ο Ιούλιος φορούσε σαντάλια επειδή ήταν Ιούλιος. Ο Ιούλιος Κέσσαρας, γιατί ο Κέσσαρας λέει φορούσε σαντάλια επειδή ήταν Ιούλιος. Αν το λέγανε Φεβρουάριο θα φορούσε αμπέχονο, ξέρω εγώ, θα φορούσε σκελέα, φίλε, είναι μια πολύ ωραία λέξη. Τι φορά σκελέα, αυτό το βρακί, ξέρεις, το... Και δεν στένευε και στον καβάλο αυτό, είναι φαρδί, ρε παιδί μου, από κάτω. Σε περίπτωση που είσαι και μπρικισμένος, να μην έχεις στριμοξυδιά, κανονικά σου δίνει μια ελευθεριότητα. Λέω λοιπόν ότι είδαμε έναν πολύ καλό Ογκούστο, ο οποίος εδώ φαίνεται πως η βραζιλιάνικη παροικία με μπαμπά τον σπουδαίο Λέο Μάτος, τον οποίο εκθίασε φυσικά ο προπονητής μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Αμπέλ, λέγοντας ότι εμείς σε κανέναν παίκτη δεν πρόκειται να αφαιρέσουμε τη δημιουργικότητά του, σε κανέναν παίκτη δεν θα θελήσουμε να περιορίσουμε τα προσόντα του και τα γνωρίσματά του, αυτά που τον κάνουν ξεχωριστό. Δεν ξέρω τι ερώτημα μπορεί να υπήρξε για να υπάρξει αυτή η απάντηση, αλλά μήπως τον Μάτος τον περιορίσετε, ξέρω εγώ, στα μπακ και ξέρετε ότι αυτός προωθείται και τα λοιπά. Βλέπει ο προπονητής και ξέρει. Έχουμε εμπιστοσύνη στον καινούριο προπονητή. Τον στηρίζουμε όσο στηρίξαμε και το Ρασβά Λουτσέσκου στην αρχή, που το θέαμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε, που ήταν έτσι κι αλλιώς αντιπαθής από την προηγούμενη του παρουσία στην Ξάνθη, αλλά τον στηρίξαμε όλοι μας με τα αποτελέσματα που ξέρουμε, όπως στηρίξαμε και άλλους στο παρελθόν και τον Ίβιτς στο ξεκίνημά του και όλους. Έτσι θα στηριχτεί και αυτός. Χρειάζεται βέβαια και τύχη, χρειάζεται να έρθουν και τα αποτελέσματα να τον βοηθήσουν, αλλά δεν πρόκειται να κρίνουμε τον καινούριο προπονητή από ένα ή δύο μάτς ή μέσα σε 15 και σε 20 μέρες. Τουλάχιστον εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Αν θέλετε γρήγορα να βγάλετε συμπέρασμα ή να πάρετε το κεφάλι του σε κοφίνι ψάθινο, αυτό νομίζω ότι είναι λάθος.
Τι είδαμε επίσης στο φιλικό με τους Ρουμάνους? Είδαμε ένα σπουδαίο Μπίσεσβαρ, το παντοτινό που λένε μου, ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι ίσως να κατάλαβε και ο Αμπέλ, ο προπονητής μας, αυτό που λέμε όλες μέρες, ότι κάποιοι είναι ποδοσφαιριστές αγώνων. Μπορεί στην προπόνηση να μην σου παίρνουν το μυαλό, ας πούμε, να μην σου βγάζουν τα μάτια και λες πώς κοιλιάζει έτσι αυτό, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι δύο τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Μάτος, ο οποίος στην προπόνηση δεν είναι το φόρτε του, ας το πούμε έτσι. Δεν σκίζει τα ημάτια του, δεν διαρριγνύει τα ημάτια του, δεν βγαίνει από τα ρούχα του από τη χαρά του. Τέλεια! Έχουμε προπόνηση, ρε μίμη μου! Πάμε, ρε παιδιά! Πάμε να κάνουμε προπόνηση! Χιούπι, τζουμ, ταρατα τζουμ! Όχι, δεν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Θαρώ ότι μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Μπίσεσβαρ, που αν τον δεις μόνο λες, δεν έπρεπε τώρα αυτός να είναι, ας πούμε, μείον 5, μείον 7. Ναι, αλλά αυτή η παικτούρα μπήκε προχθές πάλι και ζωγράφιζε. Πάρε assist, πάρε έτσι, πάρε αλλιώς, όλο το παιχνίδι στα πόδια του, τα μαγικά του πόδια, πολλά καντάρια μπάλας, έχοντας ανανεώσει το συμβόλαιό του, έχοντας ηρεμήσει κι αυτός για το μέλλον του, τακτοποιημένα τα πάντα. Δεν ξέρω πότε θα έρθουν οι καινούργοι παίκτες. Ξέρω ότι την παρούσα στιγμή που μιλάμε, πάλι οι παλαιοί θα βγάλουν το κάρο από τη λάσπη. Ο Μπίσεσβαρ, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Μάτος, ο Πασχαλάκης, ο Ακπομ, ο Λιμνιός, που ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά τα φιλικά, αυτοί θα βγάλουν το κάρο από τη λάσπη. Διότι όσο προχωρούν οι μέρες, όποιος και να έρθει, που εγώ πιστεύω θα έρθουν πάρα πολύ καλοί παίχτες, δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουν μέσα σε αυτές τις 20 μέρες που απομένουν να μάθουν γρήγορα τα συστήματα, τους συμπαίκτες τους, να είναι ουσιαστική η βοήθειά τους, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι ή στα πρώτα δύο μάτς. Είναι πολύ σημαντικό που η ομάδα έχει προσωπικότητες. Είναι πολύ σημαντικό που αυτοί οι παίκτες γνωρίζονται με κλειστά μάτια. Δεν νιώθετε μια ασφάλεια όταν η μπάλα πάει στους περσινούς? Εγώ τη νιώθω, ρε παιδιά, λίγο μια ασφάλεια, να σου το πω έτσι. Περιμένουμε από το στόχο που βγάζει μια μαγική μπαλιά. Μαγική μπαλιά. Περιμένω κι αυτός στα επίσημα μάτς να κλιμακώσει και να ανεβάσει την απόδοσή του στα επίπεδα που πέρσι ήταν στην ομάδα που αγωνιζόταν. Είναι υπέροχη μπαλιά που βγάζει. Και πάω τώρα στον πιτσιρικά, τον Γαϊτανίδη, ο οποίος είναι πραγματικά η εφαρμογή και η προσωποποίηση αυτού που λέμε αρπάζω την ευκαιρία από τα μαλλιά. Λέγαμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν είδαμε να προωθούνται παίκτες από τα διαμάντια που έχει ο Πάμπλο Γκαρσία και ο Μύρος Λαυσνάουτσνερ στην ΚΑΠΑ 19, από τους αίτητους πρωταθλητές, από τα παιδιά που είναι εμπολιασμένα με ΠΑΟΚ από πολύ μικρή ηλικία, που ψήθηκαν, που πλέον φαντάζουν έτοιμοι, αν όχι να γίνουν βασικοί, να πάρουν θέση στο ρόστερ. Πέρσι δεν έγινε αυτό, στο βωμό του πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε το πρωτάθλημα μετά από το κλεμμένο προπέρσινο, και υπάρχει μια δικαιολογία μέχρι σε ενός σημείου, γιατί υπήρχαν μάτς που η ομάδα έπαιρνε άνετα το αποτέλεσμα και εκεί θα μπορούσαν 10 λεπτά, τεταρτάκια, 20 λεπτά, μισά ώρα ή σε αγώνες κυπέλων θα μπορούσαν να πάρουν χρόνο ο Γαϊτανίδης, ο Τσαούσης, ο Λίρατζης, ο Μιχαηλίδης, θα μπορούσαν να πάρουν χρόνο τα πιτσιρίκια αυτά, ο Τσιγκάρας, αν δεν τον είπα. Τώρα λοιπόν, οι τρεις που θα ακολουθήσουν την ομάδα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στο Χόρστ είναι ο Γαϊτανίδης, τον βλέπετε προχθές, του κάνει την παλιά τη μαγική ο Στόχ, και εκεί ένα πιτσιρίκι το οποίο δεν το έχει θα κάνει ένα κοντρόλ και θα του φύγει μπάλα 3 μέτρα και μπορεί από το κλούσι μπάλα να βρεθεί στο Βουκουρέστι. Κι όμως κάνει υποδειγματική υποδοχή στην μπάλα, την περνάει μπροστά και σαν ένας όριμος σέντερφορ, πολύ μεγαλύτερος από τα 19 του χρόνια,
την ώρα που βγαίνει ο τερματοφύλακας, τσουκ, τη σκάβει με ένα πολύ ωραίο σουτάκι, με ένα ωραίο μητάκι πάνω από τον τερματοφύλακα και πετυχαίνει ένα ακόμα γκολ. Πρώτο μέλημα, το μυαλό αυτό των παιδιών να μείνει μέσα στο κεφάλι. Γι' αυτό είμαι ενάντια στο να μην λέμε τίποτα, γιατί και αυτό είναι άσχημο, να είμαστε μουγκοί για τον πιτσιρικά ο οποίος δίνει την ψυχή του και παλεύει τώρα να βρεθεί μέσα σε ένα ακριβό ρόστερ, να βρει μια χαραμάδα να μπει, να κερδίσει τη θέση του προπονητή, έστω σε αυτά τα φιλικά. Είμαι ενάντιος στο να μην πούμε τίποτα, όπως φυσικά είμαι και στο ενάντιος να λέμε ο νέος George Best, να πούμε, ο νέος Messi, ο νέος Ronaldo κτλ. Όχι στα δύο άκρα. Ναι στην καλή την κουβέντα, γιατί τη χρειάζονται τα παιδιά, και αν δεν ακούν οι ίδιοι οι άνθρωποι τους, ενημερώνουν ότι υπάρχουν καλές κουβέντες, καλά λόγια για αυτούς στο ραδιόφωνο ή στα site, οτιδήποτε, βλέπουν και οι ίδιοι να είναι προσγειωμένοι, να είναι καλοί χαρακτήρες, είναι διαπαιδαγωγημένοι με εξαιρετικό τρόπο από τον Πάμπλο και από τον Μύρο στις ομάδες αυτές, στις ακαδημίες που γίνεται εξαιρετική δουλειά, και τώρα θα πρέπει με απεριόριστη δουλειά να συνεχίσουν έτσι. Και αυτός ο Γαϊτανίδης και ο Τσιγκάρας, που και αυτός έδειξε εξαιρετικά πράγματα, αλλά και το τρίτο παιδί της παρέας, που ενώ δεν ακολούθησε το πρώτο στάδιο στην Ολλανδία, τον είχε στα υπόψη του ο Φερέιρα, είδε κυρίως την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Τότεναμ τον περασμένο Φεβρουάριο για το UEFA Youth League, εκεί υψηλό επίπεδο, όπου ήταν κορυφαίος του γηπέδου ο Μιχαηλίδης. Ένα στόπερ το οποίο γνωρίζει πραγματικά πολύ καλή μπάλα, εξαιρετικός χειριστής, ίσως επειδή ξεκίνησε από πιο μπροστά όπως μου είχαν πει και μετά γύρισε πίσω. Περιμένουμε λοιπόν από τα τρία αυτά παιδιά όχι απλά να πάρουν θέση στο ρόστερ, για να πούμε ότι ξέρετε κάτι, να έχουμε και τρεις πιτσιρικάδες από τις υποδομές, αλλά να έχουν και ουσιαστικό ρόλο που χρειαστεί να βοηθήσουν. Είδαμε λοιπόν ωραία πράγματα στο φιλικό, δεν πρέπει να είναι στάχτη στα μάτια κανενός μας, και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, επειδή είμαστε άνθρωποι θυμικού, είμαστε άνθρωποι που ενθουσιαζόμαστε αλλά και απογοητευόμαστε εύκολα, δεν σημαίνει ότι επειδή κερδίσαμε 0-5 μια ρουμάνικη ομάδα συγκεκριμένου βεληνικούς και χαμηλής δυναμικότητας, ότι δεν πρέπει να έρθουν δύο τουλάχιστον half, ένας four, ίσως και ένα αριστερό back. Εκεί, okay, εγώ έχω την επιφύλαξή μου για το αριστερό μπακ. Περισσότερο καίγομαι για τα δύο χαφ. Ένα έξι, ένα εξάρι, ένα οκτάρι και ένα φορ σε περίπτωση που εξακολουθήσει να παίζει 4-4-2. Γιατί η χρονιά μόνο με Τσούμπα και με Σβαρόφσκι δεν βγαίνει. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Διαφωνώ επίσης με το ήρθε η καταστροφή. Ο μήνας έχει 15 Ιουλίου, όλεθρος, όχι, πάθαμε και έτσι και αλλιώς. Okay, το κατανοούμε όλοι ότι έχει καθυστερήσει η μεταγραφική κίνηση για τα χαφ, το καταλαβαίνουμε όλοι. Κατανοούμε ότι υπήρξε μεγάλη αναμπουμπούλα και ανακατοσούρα, γιατί ο παλιός ο προπονητής ήθελε οκτάρι και όχι εξάρι, ήθελε πιο πολύ δημιουργικό κεντρικό μέσο και όχι αναχαιτιστή, όχι περισσότερο αμυντικογενή χαφ, και όλα αυτά δημιούργησαν μια αναμπουμπούλα. Εγώ θα το ξαναπώ, γιατί μου στείλαν και μήνυμα ότι σήμερα υπάρχει σε πρωτοσέλιδα εφημερίδας αυτό που είπα εγώ, ότι δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι ο γάτος Μπράνκο νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, είχε φτάσει στα αυτιά του ότι πάει να την κάνει ο Ρουμάνος και ότι σιγά σιγά φεύγει, και γι' αυτό ήταν έτοιμος και έκλεισε προπονητή, τέτοιου είδους προπονητή που ακόμα δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν οι Πορτογάλοι, αλλά και η ευρωπαϊκή πιάτσα, η ποδοσφαιρική, ότι μέσα σε 40 ώρες πήγε και έκλεισε τέτοιο προπονητή και είχε και backup σε περίπτωση που στράβωνε τελικά και που ο πρόεδρος της Μπράγκα, όπως κάνει τώρα ας πούμε με τον αμυντικό χαφ, τον Μπαλίνια, σε περίπτωση που έλεγε εγώ δεν τον δίνω, όχι, δεν τα θέλω τα 3 εκατομμύρια, δεν αφήνω τον προπονητή μου να φύγει. Άρα κάτι γνώριζαν. Όπως επίσης η πληροφορία ότι και ο Ρουμάνος μπορούσε να είχε πει πολύ νωρίτερα ότι φεύγω. Να μην πάω στο γεγονός ότι
και οι συνεργάτες του το ήξεραν. Τελειώσαμε με αυτά, κοιτάμε τώρα μπροστά. Κοιτάμε μπροστά. Η κλήρωση θα γίνει στις 22 Ιουλίου. Εκεί θα ξέρουμε τον αντίπαλό μας. Μεταξύ των εξής ομάδων, Άγιαξ, μακριά από μας. Αν μου πείτε με τη μία ποια δεν θέλεις, αυτή δεν θέλουμε, τον Άγιαξ. Όλους τους υπόλοιπους μπορούμε, θεωρώ, με προσοχή, με προσήλωση, με αυτοσυγκέντρωση, πιάνοντας πολύ καλή απόδοση, μπορούμε να τους πετάξουμε έξω. Τον Άγιαξ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τον βρούμε στο διάβα μας. Και τον έχουμε συναντήσει και αρκετές φορές στο παρελθόν, δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά ετοιμόγενη, να πούμε, γυναίκα του Σέντερ Φουρ του Τωρινού, αλλά την προηγούμενη φορά ο Σοάρες δεν βρέθηκε ένα παοξάκι και ένας να του κάνει μια πρόκληση. Να πει, φίλε, 2 ώρες πριν το μάτς, φίλε, γέννησε η γυναίκα σου, κρατάει το παιδί, δεν κόβουμε τον ομφάλιο λόρο. Παράτα το μάτς και έλα. Πρώτος θα πανηγύριζε ο Τσιρίλο. Σε εκείνο το μαύρο δεκάλεπτο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου που τον ψάχναμε όλοι μας, το Σοάρες. Ο οποίος μετά, είδατε τι έκανε μετά τον Άγιαξ, έτσι που πήγε και στη Λίβερπουλ και στην Μπαρτσελώνα, ένα από τα μεγαλύτερα center for της δεκαετίας αυτής. Μεγάλος παστελότης. Έλα, Χρήστο. Εντάξει, φίλε, τι να κάνει, αυτό λέει. Σε ομάδες πήγε, λέει, εντάξει, μέτρη, λέει, τον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Σωστός είσαι, φίλε. Έχεις όμως την ατμόσφαιρα της γεμάτης τούμπας. Αγόρι μου, λεβέντι μου, λεοντάρι! Τι διάλειμμα, κάνεις τα χεράκια έτσι, ναι, ρε φίλε. Άμα με αφήσει εμένα, ξέρεις ότι θα σταματήσω 29 Αυγούστου. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε σήμερα, τσιτσί, δίνουμε μία σακουλάρα κρέατα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, σακουλάρα κρέατα από το κροβολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Και επίσης, μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, τα 3 τελευταία ψηφία, να σας βάλω στην κλήρωση, να σας δώσω το τσιτσί. Μπράβο, μπράβο στο Τζόκοβιτς, το Σέρβο φίλο μας, ο οποίος έκανε τρομερό τελικό. Ξεκίνησε Δευτέρα, τέλειωσε να πούμε Παρασκευή με το Φέντερερ. Μπράβο στο παοκτσάκι την Χάλεπ, που η γιαγιά της, η Σύρμα, που αυτό είναι το όνομά της, γεννήθηκε στο Σοχό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το ψάξε, έχει δίκιο ο Άκης που λέει το παοκτσάκι εδώ, Σικές, έτσι αλλιώς, ναι. Η γιαγιά της, η Σύρμα Χάλεπ, είναι από το Σοχό. Και μπράβο της που πήρε και αυτή το Wimbledon, κέρδισε τον Όνι Λίμα του τένις. Και έτσι πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε! Τουρνάδες! Έτσι! Ζουμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. 25 Αυγούστου είναι η επόμενη αιμοδοσία μας. Θα έρθουν οι μεταγραφές. Από εδώ το πήγα, από εκεί το πήγα. Φτάσαμε 2 εβδομάδες πριν. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε. Να υπενθυμίσω, Ελλάσσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Με καταπληκτικά πράγματα εκεί, φανοπία, βαφία, καλύμπρες, με εγραιριοκίνηση, τα πάντα όλα. 23 10 473 112. Μην ξεχνάτε, 47 43 12, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το βενζινάδικο μπροστά ακριβώς στην Ελλάς Service BP, με το πιο καθαρό υγραέριο στην πόλη. Ό,τι γράφει το κοντέρ αυτό μπαίνει, η οικογένεια Χατζόπουλου δεν κάνει ματσακονιές. Αυτά, ξαναλέω, 47 43 12 είναι το συνεργείο. Με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Κληρώνουμε κρεατάρες, λέμε. Πάμε, καλημέρα σας. 1, 2, 3. Καλό στο παιδί. Βγαίνω, έτσι. Επανήλθες, φίλε. Επανήλθες γιατί υπήρχε ένα άγχος στους υπόλοιπους. Το ξέρω. Έλα, αγοράκι μου. Πάμε. Οι προπονήσεις πήγαν πολύ καλά. Ακριβώς. Ο δε δάσκαλος του χορού, ναι, των προπονήσεων. Ναι. Κάνει ό,τι το καλύτερο και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εντάξει. Και άκου τώρα τι θα σου πω. Δοκίμασε και διάφορα πράγματα. Έτσι έπρεπε. Μια και είσαι με το φιλαράκι τον Κωνσταντίνο, τον πλυντήριο κολλητός. Αδερφός. Είναι σαν ο γοργοπόδαρος ο χορευτής να έχει πάρει το βαγγελάκι του και να τον έφερε να χορέψει και να εντυπωσιάζει. Αυτό όσον αφορά λίγο για τους πιτσιρικάδες, Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και ποιος δεν θα, ενώ είμαστε πολύ σκληροί στην κριτική μας με τους μικρούς μας, χρόνια ολόκληρα. Πρέπει να την πούμε ποιος την καλή. Ποιος δεν θέλει να βλέπει αυτά τα παιδιά, δεν πρέπει, να διακρίνονται. Δεν πρέπει. Ούτε σημαίνει ότι γίνανε ξαφνικά Πελέ και... Λοιπόν, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή φέτος για την ομάδα. Είναι ο προπονητής. Γιατί μόνο με αυτόν μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα.
Και ποιο είναι το επόμενο βήμα που έχουμε καθυστερήσει? Η Ευρώπη, φίλε. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι το Champions League, που είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, αν είμαστε προσγειωμένοι. Ναι. Αλλά είναι το Europa. Δεν το συζητάμε. Και εγώ έχω πει πριν από 2-3 χρόνια ότι πρέπει πρώτα να περάσουμε από το Europa, να διακριθούμε εκεί. Τι θα είναι, ένα ναι. τελικός, μια τετράδα? Καλά, ας μην το πούμε αυτό, λοιπόν, πριν πάμε στο Champions League. Δηλαδή, άστο, να δούμε τι θα... Γιατί, πρόσεμε λίγο και λέω, αυτή η μεταγραφή που εγώ λέω η καλύτερη, του προπονητή η επιλογή, ναι. είναι το επόμενο βήμα, γιατί ο άλλος ο άνθρωπός μας, ο οποίος όντως κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος, με δαπάνη, σε αυτά την τριετία, τι είναι, 50-60 εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν μου φεύγει από το μυαλό που πήρε τον Μακ, αυτόν τον παιχταρά, τον Σπρίντερ, και πήγε μέσα στην Έσσερνοντ και με τον έκανε μπακ. Με αποτέλεσμα ο άλλος ο Ιρλανδός, τι ήταν εκεί ψηλά, να μας κάνει γιογιό. Το μπακ το δικό τους, από εκεί χάσαμε το παιχνίδι, γιατί αυτός ο άνθρωπός μας που πήρε τα πρωταθλήματα εδώ στην Ελλάδα, εκείνη την ημέρα έχει τη φαϊνή ιδέα και έτσι δούλεψε σε όλο το υπόλοιπο, τους παιχταράδες, τους επιθετικούς, να τους κάνει αμυντικούς. Και παίρνει αυτή την σαν δικαιολογία δηλαδή για να πω αυτά, το ότι είπε ο Φερέιρα ότι δεν θα στερήσουμε από κανέναν τη δημιουργικότητά φυσικά, του. Φυσικά, αυτό ήταν και το Μάτος. Μα τα του, όταν όλος έχει ένα ατού, ρε παιδί μου, ο Μάτος. Ξέρουμε ότι είναι ένα επιθετικό μπακ. Τι να πιάσει, να τον ευνουχίσει, ρε Μένιο, να του πει δεν θα περάσει στην γραμμή. Ακριβώς έκανε αυτό το άτομο. Και πρόσεχε λίγο. Και θα κλείσω κοστί μου αυτό. Μην γυρίζουμε πάλι το πίσω σε αυτόν. Δεν θέλω. Το χαρακτηριστικό των προπονητών είναι αυτό. Είναι αυτός που θα πάρει τον παίχτη να πάρει ό,τι έχει και δεν έχει προς το επιθετικό το κομμάτι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι η επίθεση. Σε όποιο κομμάτι είναι, Μένιο. Αν ο παίχτης είναι καλός στην άμυνα. Θα του τονίσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα βγάλει από τον παίχτη τα καλά του χαρακτηριστικά. Ό,τι έχει ο καθένας. Στο ψηλό παιχνίδι, στα τάκλινγκ, στο τρέξιμο. Εκεί είναι η μαγιά του παιχνιδιού. Έκλεισα, ναι, ναι. Έκλεισα χωρίς να τον κακολογήσω, γιατί μας πήρε. Δεν κακολογήσω. Είπαμε, δεν παίρνουμε και το τίποτα άλλο το κλεμμένο, πίσω. Τίποτα αλλά πίσω. Έγινε το επόμενο βήμα. Εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος. Θα χρειαστεί και θέλω να το χρόνο. Μένιο αυτό που λες. Ο καινούριος. Θα χρειαστεί χρόνο. Δεν γίνεται τίποτα μέσα σε ένα μήνα. Τίποτα, δηλαδή. Φίλε μου, φαίνεται. Εγώ σου μιλάω, Κωστή μου. Φαίνεται ο άνθρωπος. Μπήκε μέσα μακάρι. Και η προπονή. Ποιος και οι προπονήσεις, πρόσε με λίγο, το ξαναλέω. Ότι οι προπονήσεις του έδειχναν ότι κάνει προπόνηση και μάλιστα σε ανθρώπους που την θέλουν την προπόνηση. Δεν ξέρω ποιος καταλαβαίνει αυτά που λέω. Στο. Άντε, την αγάπη μου. Έγινε φιλιά! Γεια σου, Μένιο! Γεια σου, Μένιο! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας. Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί! Πάλι φακελάκι, τι θα γίνει με αυτό το Μένιο? Καταξοδεύτηκε. Πλούτησαν οι χολίτες. Γιώργο! Ο οικονομέγαρος, εντάξει, πότε μικρό, και τον ζυγίζει από ό,τι είδε πειραμάτι, με το τροδί το φακελάκι τον ζυγίζει στο χέρι, να δει το βάρος από το φακελάκι. Και έχει τέσσερις, έτσι τώρα, δηλαδή επέλεξε τυχαία από τους τέσσερις. Είναι και ποπόφαρδος. Έλα, για πάμε, για πάμε. Έλα, Γιώργο. Η κυραρίνη μας τι γίνεται? Η κυραρίνη μας, έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά τελευταία πάρα φορά, καιρό, τελευταία πάρα φορά που μιλήσαμε ήταν καλά. Ήταν πάρα καλά. Πολύ. Ήταν καλά. Πάρα πολύ καιρό. Ήταν καλά. Παιδιά, όλα θα γίνουν, εντάξει, μην βιάζεστε να πω. Εντάξει. Το καλό εντάξει. πράγμα αργεί. Κοίταξε. Καλό θα ήταν να ήταν ήδη εδώ τώρα οι δύο παίκτες. Το ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, υπάρχουν δυσκολίες. Βρίσκουμε σε τείχο, άλλαξε ο προπονητής. Όλα εντάξει. Okay. Διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα από τις αθηναϊκές εφημερίδες, γελάς. Έρχεται λέει ο δολοφόνος. Ο δολοφόνος με το δολοφονικό λέει βλέμμα. Εκείνος ο πρωτοαθλητής. Ναι. Η ώρα είναι για να γελάς. Δεν πειράζει. Άστα τα παιδιά να παίξουν. Άστα όλοι τον καημό έχουν. Κάνουν, δείχνουν, όχι έτσι. Με το καταπληκτικό το σουτ. Με την τρίπλα ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Κλαίνε όλοι. Κλαίει η μάνα του Πελέ. Φίλε, τεράστια απώλεια για αυτούς ο Φορτούνας. Ό,τι και να. Θα βάλει τώρα το Βαλμπουενά. Μήπως γυρίσει, λέει, πίσω ο Νάτχο. Γιατί... Να θα παίξει εκεί. Τεράστια απώλεια. Ξέχνα τι ομάδες υποστηρίζουμε. Παικτικά άμα το δεις, ναι.
Μα τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Υπάλληλος ένας μεγάλος που έχει τα κατά ψέματα. Έτσι. Όταν, όταν σοβαρεύεται και δεν βουτάει για να γελιοποιηθεί, για να πάρει πέναλτι. Μα γιατί αυτό είναι το μάθημα το οποίο τους κάνουν ζημέτη. Που θα μπαίνει στην περιοχή θα πέφτει. Θυμάσαι εδώ ο διαιτητής ο ξένος. Που βουτούσε, σε σήκω του, μην ξεφτιλίζεσαι. Δηλαδή, σήκω, ρε, ζηλεύεσαι. Ζηλεύεσαι, σήκω πάνω. Έτσι είχαν μάθει τόσα χρόνια, βέβαια. Είχαν μάθει, διότι τα κοράκια τα δικά μας εδώ έτσι πέρα κάνανε. Είχαν έτσι την εντολή με το όποιος γάβρος πέφτει κάτω, έτσι να τον σηκώνουν. Οι γάβρος τα πέφτουν κάτω, δεν σηκώνουν. Αλεξανδρής, εμείς λέει πέφταμε, εσείς γιατί τα δίνατε. Σώπα ρε, εσύ άμα δεν ήξερες ότι θα τα δίνανε, θα πέφτες. Ή άμα έπεφτες μία, δύο, τρεις και δεν στο έδινε μετά, θα εξακολουθούσες. Ωραίο σκεπτικό, ρε Γιώργο, να πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω από το, συγγνώμη, από το Open, όταν έχουν τα αθλητικά, δεν μας αναφέρουν καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου. Η μόνη η οποία θα μιλήσει για τον Πάοκ από το Open είναι η Χριστίνα, αυτή η πρώην που ήταν στο. Η Βραχάλη. Ναι. Μόνο αυτή. Η υπόλοιπη. Όχι, είχε, είχε. Εγώ άλλο αναρωτιέμαι. Είχε ένα μεγάλο οκτάλεπτο αφιέρωμα στο καινούριο γήπεδο, ναι, της ΑΕΧ στην εκπομπή την Σαββατιάτικη. Το μεγάλο ξέρω αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, όπως τη λένε, αρνούμε. Το ξέρω, έτσι, το ξέρω. Μεγάλο. Κοίταξε, πάντα ψάχνω πίσω από αυτό να δω τι και πώς, έτσι. Δηλαδή. Δεν ξέρω, ναι, αν το πρόσεξες, διακτώ, sorry. Στο Σαββατοκύριακο στο ΣΥΝΕΤ, αυτός ο οποίος ξεκινάει και λέει τις ειδήσεις, ο Μουσάντος, ναι, γύρισε και είπε, όταν θα διαβάζουμε τις αθλητικές εφημερίδες, ναι, πρώτα τη Μέτρο, και λέει, γιατί λέει, είναι ο πρωταθλητής. Έλα ρε, σου πάρε, ναι, φίλε, αλήθεια. Και το έχουν καθιερώσει. Να βάλει και τη Φόρτσα, μα είναι. Ναι, ναι, τη Φόρτσα δεν έχουν, ναι, τη Φόρτσα δεν έχει μόνο το όπιτο, ναι, ναι, Σαββατό. Εντάξει, επειδή δεν είναι καθημερινή γι' αυτό, παίζει και αυτό ρόλο. Δεν την έχει. Αλλά έγινε, Γιωργάρα μου. Έγινε, 4-16. Σέβαλα, σέβαλα. Φιλιά, φιλιά, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, μου αφήνετε και τα τρία τελευταία ψηφία και το ονοματάκι σας για να σας βάλω για τσιτσί από το κρεπολείο Μιχάλης. Τα κρέατα, μια σακουλάρα. Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το. Και καλή εβδομάδα, ο Λάμπρος. Γεια σου, ρε Λάμπρο, γεια σου, ρε τα ρήφα. 900. Καλώς 900 γράψε. 900, κάτσε να ξεμπερδεύουμε τα διακυπηρεωτικά, τα τυπικά. Έλα, Λαμπρούκο, σ' ακούω, αγόρι, λοιπόν, μου, σ' ακούω. Πες τα. Εχθές έκατσα να δω ειδήσεις το βράδυ να ενημερωθώ για τα δρόμενα. Ναι. Στο κεντρικό κανάλι, όχι στο κεντρικό, το κύριο Ρίσο, το Αντένα. Ναι. Αφού είπε τι είπε για τη Χαλκιδική εκεί πέρα, τις περάσπρες προσπάθειες, ναι, γίνονται ζημιές και αυτά, ναι, κάνει ένα ωραίο ρεπορτάζ στο κύριο καναλάκι αυτό, το, ναι, Αντένα, και λέει ότι η κυβέρνηση, ναι, η νέα κυβέρνηση κάνει περικοπές στα συμβόλαια των μεγάλων ομάδων μετά το σκάνδαλο της ΕΡΤ με τις μεγάλες ομάδες ΠΑΟ, ΚΑΕ και ΟΦΗ. Αλλά πιο πολύ τόνιζε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι σκάνδαλο, γιατί τα πήρε ο ΠΑΟΚ, τι σκάνδαλο, δεν κατάλαβα. Επειδή έγινε. Αλλού είχαν γίνει τα σκάνδαλα, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ. Πρόσεξε, παρτίδα. Ναι, ναι. Ξέρω τι έλεγε ο ρεπόρτερ. Α, πάνε να το περάσουν έτσι δηλαδή. Μα δεν τα πήρε, ναι, ποτέ ο ΠΑΟΚ αυτά. Και δεν τα ζήτησε ο ίδιος, οι άλλοι τα δώσανε. Νομίζετε με. Άκουσε λίγο και έλεγε ότι μετά από καταγγελίες του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει περικοπές στα συμβόλαια, μάλιστα, σκάνδαλα, το ξανατώνει, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του ΟΦΗ. Μάλιστα. Αυτό τα έκανε ο κύριος ο Αντένα χθες. Γνωρίζουμε, γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ποιοι είναι στα δελτία, πού έχουν διαρκείας, πώς συμπεριφέρθηκα στον κύριο Μαρινάκη στα διάφορα θέματα με τη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται, παιδιά, δεν ξυπνήσαμε τώρα ξαφνικά και πέφτουμε από τα σύννεφα. Γνωρίζουμε, γι' αυτό λέμε, εγώ που είμαι έτσι ο άσχετος, προσέχετε τι ακούτε, ποιος το λέει αυτό σε ένα μηδέν, τι υπάρχει πίσω από αυτόν που λέει την είδηση, έτσι. Δηλαδή είμαστε πλέον ψηλιασμένοι και υποψιασμένοι, Λάμπρο μου, νομίζω είναι κατανοητό. Κατανοητό. Έτσι. Αυτό. Έτσι, Κωστή μου, γι' αυτό λέμε ότι να προσέχουμε το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το κοινό του ΠΑΟΚ είναι σε εγρήγορση από δημοσιογράφους, από κανάλια. 100%. 100%. Συνηγορώ 100%. Και συμβαδίζω με αυτό που είπε ο Γιώργος πριν για το Open. Είπα από το χειρόλο του Open εκεί πέρα. Ποιος διαχειρίζεται τις ειδήσεις, αυτά δεν ξέρω. Έτσι. Πάρα πολλά θα αλλάξουν στο Open. Μπήκε μέσα ο άνθρωπος καμιά 60 εκατομμύρια. Δεν είδε χαέρι και προκοπή. Γι' αυτό ασχολείται
έφυγαν αυτοί οι υποτίθεται που ξέρανε, ο Καλημέρης, λοιπόν, ο οποίος τον πήρε στο λαιμό του, διότι το πρόγραμμα που έφτιαξε βούλιαξε, αν εξαιρέσει λίγο το Μουτσινά, ας πούμε, που ο άνθρωπος ήταν, πόσες πολλά, χείο και προσωπική του η όλη ιστορία και τα νούμερα που έκανε. Τα υπόλοιπα προγράμματα, φίλε, πήγαν πάτος. Η πολυδιαφημισμένη αθλητική εκπομπή της Κυριακής με τον Ντέμι και τους υπόλοιπους να μιλούν για την ΑΕΚ στο 80%, άπατη. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο άνθρωπος... να σε... Ναι, ναι, πες, πες. Και τα κοιτάει τώρα ο άνθρωπος να τα συμμαζέψει, αλλάξουν πράγματα στο κανάλι του. Κάτι λένε, αυτό από σπόντα μας αφορά, εμείς ΠΑΟΚ είμαστε, μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι, έτσι, θέλουμε να πηγαίνουν καλά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του Ιβάν, αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο μας μέλημα, δεν είναι αυτό, έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Είναι, έτσι. Και ένα τελευταίο να σε πω, Κωστή, ευτυχώς που δεν ακούστηκε η άποψη του κυρίου Μπούζου στο Μέτρο Σπορ και θέλω να το βραζεί ανάγκη τον Αγκούσε που ο άτομος ξεσκόνησε εκεί πέρα τη γωνία προθέσει την αιστεία στο Ρουμάνο. Ναι. Και την κολάρα που μας έβαλε. Ευτυχώς που δεν ακούστηκε η άποψη του κυρίου Μπούζου και να μην τον πάρουν. Οι δημοσιογράφοι γράφουν αυτό που πιστεύουν, γι' αυτό υπάρχουν τεχνικοί διευθυντές και οι καθήλυνα αρμόδιοι που αποφασίζουν ποιος θα έρθει και ποιος όχι. Δεν αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι ποιος θα έρθει. Καλημέρα, έτσι, και καλή εβδομάδα. Είτε είναι ο Μπούζος είτε είναι οποιοδήποτε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να γράψει ο καθένας αν του αρέσει ή όχι ένας παίκτης. Αλλά το τι θα φέρει η ομάδα. Όχι να προτρέπεις όμως, γι' αυτό υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, το επιτελείο, οι σκάουτερς, γι' αυτό. Έτσι. Ακριβώς, Κωστή μου. Μακάρι να γράφουν, αρνητικά οι δημοσιογράφοι και να μην ακουμπάει καν την άποψη του τεχνικού διευθυντή και να έρχεται ο παίκτης και να μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Έτσι. Και μακάρι να έχουν και το στένο στη δημοσιογράφη να λένε μετά ότι ξέρεις, έκανα λάθος, έπεσα έξω με αυτόν τον παίκτη. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό όμως δεν το λένε. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Καλησμέρα. Φιλιά! Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε? Τι έγινε? Απ' την Πέμπτη τρώμε κρέατα και σήμερα κρέατα θα τα. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Κάνατε τα τσίτσια 2019. Τα τσίτσια. Διάφορα προσκυνήματα. Ναι, ναι. Είναι όλα εκλεκτά φίλε, είδες. Όλα. Ναι, όλα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να με βάλεις πάλι σήμερα στο 485 και θα σου πω τι θα γίνει. Άμα τα κληρωθείς, θα τα δώσουμε κάπου, έτσι. Θέλω να... επαναλάβω τη ρίση, η οποία δεν είναι δική μου προσωπική, την έχω ακούσει και εγώ, δεν ξέρω ποιος την έχει πει. Ναι. Λέει, αν δεν ρωτηθείς, μην μιλήσεις, βγάλε το σκασμό. Έτσι, ναι, λέει αυτή η ρίση. Δεν ξέρω ποιος άγιος άνθρωπος την έχει πει. Ναι. Αλλά είναι η κυριολεξία αυτό που λέμε εμείς. Ναι, ναι. Το λέμε και εμείς στην εκπομπή ότι, παιδιά... Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Αφήστε μας, εμείς ακόμα πανηγυρίζουμε το πειρατή χαμπάρι. Φυσικά. Θα δουλεύουμε ακόμα, θα τρολάρουμε ακόμα. Φυσικά. Το πειρατή χαμπάρι. Όχι, γιατί βλέπω μια τρελή πρεμούρα από τους κάτω και από τους αντιπάλους γενικότερα. Ναι, δεν, ναι, πήρατε, δεν κάνατε, πώς θα πάτε. Καλά, καταρχήν, κάναμε, να μην σας νοιάζει, ρε παιδιά, δεν σας ρωτήσαμε. Όχι, πραγματικά. Βγάλετε το σκασμό, δεν σας ρωτήσαμε ποτέ. Δηλαδή, τόσο ανησυχία. Ναι, ρε, δεν ασχολείστε δηλαδή με τα δικά σας. Κοιτάξτε να πούμε, εμείς όταν θα παίξουμε και εμείς θα κερδίσουμε και εσείς θα χάσετε. Είναι απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Μην στεναχωριέστε από τώρα. Εντάξει, θα έρθει εκείνη η ώρα, θα παίξουμε, θα χάσετε, θα κερδίσουμε, έτσι πάει το πράγμα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Είτε με αυτούς, είτε με τους προηγούμενους, είτε και με αυτούς που θα έρθουν. Με αυτούς που έκοψε ο Φερέρα. Ρωτάω ένα πράγμα. Καταρχήν, ξεκαθαρίζω την άποψή μου, εννοείται πρέπει να έρθουν 2-3 παίκτες έτοιμοι. Έτσι, δεν το ξέρω. 4, δεν το συζητάω. 6-8, 6-8-9-3. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, απλά πράγματα. Το ξεκαθαρίζουμε. Όμως, κανένας δεν έχει Μάτος. Κανένας δεν έχει Μπίσεσβαρ. Κανένας τους δεν έχει Τσούμπα Ακπομ. Κανένας δεν έχει Λιμιό. Κανένας, λοιπόν, δεν έχει Κρέσπο και Βαρέλα. Κανένας δεν έχει Πασκαλάκη. Δηλαδή, τον κορμό μου τον έχω εδώ. Θα προστεθούν, λοιπόν, αυτοί μεταξύ τους. Μια παρατήρηση θέλω, ναι, να κάνω. Να πεις ό,τι θες. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, σέντερ φορ, σαν και αυτό, να δεν είχαμε ποτέ. Πω, 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 πω.
Έτσι λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Κάθε μέρα θα λέω πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος του χρόνου. Και σε ψάχνω... διοργάνωση. Ψάχνω μεγάλο στοίχημα να βάλω. Αλλά μποφίλιου, ψάχνω κάτι πολύ δυνατό. Ναι, θα βρω τον τρόπο. Ναι, να έχει λίγο, να έχει λίγο, σα παίζει το παιδί. Καλά, αλλιώς δεν, αλλιώς δεν μου βγαίνει ρε παιδί μου, να έτσι εκ το ασφαλούς. Δεν, ναι, ναι. Ή Σοκράτη θα βάλεις ή... Κάτι, θα σκεφτώ κάτι, κάτι σκεφτώ. Κανελίδου ας πούμε, κάτι άλλο. Στο λέω πιο παλιά. Μια περιπέτεια. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Παναγιώτη, ζουμουσού αδερφέ μου, ζουμουσού. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα Σμουσάκια. Καλώς το τουβού. Και στην ΑΕΧ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, έτσι λίγο για να τηρούμε τους τύπους. Τι έγινε με το... Με το Τζίλο. Με το Τζίλο, βεβαίως. Με το Τζαμούρι. Α, μα, έβγαινες που το έμανε στο όνομα. Το έμαθα, τι γίνεται, παιδιά. Αγόρι μου. Με το Νουρουάν. Με κάτι άλλους μπράβους, ένα κάτι που σκοτούσε, ένα ξενοδοχείο, πήραν σηκωτό έναν δημοσιογράφο, ξέρω εγώ, έτσι, τα λοιπά. Έτσι, παιδιά, τίποτα, έτσι, ναι. Τίποτα, ε. Κατά εκεί κάτω. Ροζ ελεφαντάκια στον αέρα, πεταλουδίτσες, μοβ. Κανονικά. Ε. Λοιπόν, Κωστή, κάθε βάλε... μωράκι είναι ένα σύννεφάκι που βρέχει καθημερινά. Λέω εγώ, άσχετο. Βάλε κρός 500 και δώσ' τα όπου νομίζεις. Έτσι τώρα το θυμήθηκα. Αυτοί ασχολούνται με την ομάδα μας. Γιατί δεν έχουν μάλλον ομάδες να ασχοληθούν. Να πούνε τι για το Γαύρο, ας πούμε, τώρα που έφυγε ο Φορτούνης. Προφανώς. Τι να πούνε για την ΑΕΚ, τι να πούνε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν ασχοληθούν, θα τους πάρουν τα γιαούρτια όλοι. Άρα, δεν προσπαθώ να ανεβάσω τη δική μου ομάδα, προσπαθώ να κατεβάσω την αντίπαλη ομάδα. Αλλά όσο και να κατεβάσω την αντίπαλη, δεν ανεβαίνει η δική μου. Ακριβώς. Θα πω το εξής, Γιώργο, άκουσε, το ότι ασχολούνται νυχθημερών μαζί μας ήδη δείχνει κάτι, έτσι, γνωρίζουν. Το ότι πήγαν να πιαστούν από το θέμα του προπονητή και δεν τους έκατσε, γιατί ο μεγάλος μέσα σε 40 ώρες αντίο ζωή, το καθάρισε όχι απλά ευκαιριακά, με τον καλύτερο που θα μπορούσε να βρει, τον ήθελε. Έτσι. Τώρα ψάχνουν τι, καθυστέρησε, δεν ήρθαν μεταγραφές, έχετε και ένα... Οκ, okay. Γιατί τέτοια πρεμούρα με εμάς. Δεν ασχολείται. Δείτε λίγο τον κόλο σας και αφήστε το δικό μας. Δεν θα γράψουν τίποτα γι' αυτό. Μα τι να γράψουν, ρε φίλε, τώρα. Τι να γράψουν. Τι να γράψουν. Λοιπόν, έλα να σε πω και ένα λεπτάκι. Ρίχτω, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, πάει ο γιος του μπαμπά. Μπαμπά, έχω βρει, λέει, την ώρα της ζωής μου. Μπράβο, αγόρι μου, λέει, ποια είναι. Λέει, Κατερινούλα, λέει εδώ, λέει, της κόρης της γειτόνισσας, λέει, και της Μαρίκας. Ναι. Άμα, λέει, ξέρεις, πρέπει να σε πω κάτι, λέει, αλλά δεν του πεις τη μάνα, δεν πεις τίποτα. Λέει, τι, η αδερφή σου, λέει, είναι. Όχι, δαγκώθηκε, τρελάθηκε. Μετά από κάτι μήνες, μπαμπά, λέει, βρήκα, λέει, ξέρω εγώ, άλλη, λέει, εντάξει, λέει, μου λέει, σούπερ, ξέρω, λέει, πια, λέει, τη Βασιλικούλα, λέει, την κόρη της, κυρία, τέτοια. Όχι, αδερφή σου, λέει, είναι, λέει, μην πεις τίποτα. Μετά, λέει, που κάνα δύο χρόνια, πάει στη μάνα, γιος, μάνα, δεν γίνεται, λέει, αυτό πράγμα. Πραγματικά δεν γίνεται, λέει, έχω βρει, λέει, 5-6 υπέροχα κορίτσια, λέει, έχουμε ερωτευτεί, λέει, και βγαίνει μπαμπάς και με λέει να πούμε ότι είναι αδερφές μου. Κάνω τι θες, λέει, δεν είναι μπαμπά σου. Τα χείρωσε όλα. Φιλιά! Πάμε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια νούμερο 1 στα ηλεκτρικά. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Όλες οι μάρκες, εξαιρετικές τιμές, μπουκάρετε μέσα, λέτε ο τρελός το πρωί. Ο Τσάτς είπε ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών στην πόλη και έτσι είναι. Από το πιο μικρό, από ταμπλετάκι, από κινητό, από γκατζετάκια, μετά πάμε τηλεοράς, γιγαντοοθόνες, πλυντήρια, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτης, ειδικά LG αυτό το διάστημα. Τα πάντα όλα, κουζίνες, όλα, κλιματιστικά, τα πάντα όλα. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Το πιο φρέσκο ψάρι στο Αιγαίον, δικητήριο και ωραιόκαστρο. 214.000 στο διοικητήριο, 69-56-66 στο ωραιόκαστρο. Κάντε την στάση σας, κατεβείτε, δοκιμάστε να δείτε τι σας λέω. Αιγαίων. Φυσικά Νικολαίδης, νούμερο ένα ζαχαροπλαστείο, με φοβερά παγωτά, με το πρωί με την καφεδάρα σας, με τα σφολιατοειδή, τουρτάρες, κεράσματα υπέροχα, όλα πεντανόστιμα, ψωμάρες, κάθε είδους, βυζαντινό, ζυμωτό, αυτά για διαβητικούς, τα πάντα όλα. Και βέβαια, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900, πρότυπο σχολείο, εξαιρετικό.
Ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Ξεκίνησαν οι εγγραφές Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού. Τα παιδιά σας να μάθουν τη γλώσσα και να πάρουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Χρήστο τον Τζίκο. Να χαίρετε την κοράκλα του. Καλώς ήρθες, αδερφέ, στην πατρίδα. Καλώς ήρθες μετά από πάρα πολλά χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Όλοι όσοι έρχεστε αυτές τις μέρες, να χαρείτε τις στιγμές. Είναι ζουμουσού με τους δικούς σας ανθρώπους που τους στερείστε όλο το χρόνο. Με τα στέκια σας, με τους φίλους σας, με τους συγγενείς σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μοσχομυριστά, σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο, λέω, και με κλιματισμό, τα πάντα όλα. Φυσικά, Κλιμάρτ 917-646, ο Κώστας και ο Σες γνωρίζει όσοι λίγοι τον κλιματισμό. Ενημερωθείτε, πάρτε τηλέφωνο για κλιματισμό Daikin και όχι μόνο. 917-646 και Tenda Home, οι αρχιτεντάδες εδώ και 25 χρόνια. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, τέχνη στην τέντα, τέχνη. Και όχι για μια εβδομάδα, για πάντα. Γεια σου, Λευτεράκο! Γεια σου, παππούς, μέχρι να χορτάσει. Δώσε πόνο, δώσε κλαρίνο, αδερφέ μου, να είσαι γερός. Πάμε γραμμές να μιλήσουτε εσείς. 2310-287-888. Δίνουμε και τσιτσί σήμερα. Μια σακουλάρα κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Γεια σου, ρε μαλαμίση, ε. Καλά είσαι. Κωστή, μια ερώτηση πήρα μόνο να κάνω και θα το κλείσω. Πότε παίρνεις άδεια? Σε δύο εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες, για να ξέρω πότε θα πάρουμε εξάρι. Λες, εδώ και πολύ καιρό μου το λέτε. Πέρσι έσπασε αυτή η 20χρονη παράδοση που έφευγα και εκεί. Εντάξει, μωρέ, θα πήραμε μια μεταγραφή και εσύ και κάτι τρίχτηκε εκεί. Λες, δηλαδή... Με το που έφυγες, ήταν τα ωραία. Και κορόιδευα και έλεγα, αποκλείεται ρε παιδιά να φτάσουμε τώρα. Εγώ φεύγω για άδεια 29 Ιουλίου και μου λέγανε καλά, καλά, πώς έλεγε ο Μητροπάνος. Έτσι στο τραγούδι, καλά, καλά. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, απλώς μόνο αυτό πήρα να δω για να πάρουμε τέλος εξάρι. Βλέπω πάντως την ομάδα, πώς το πω, μ' άρεσε ρε παιδί μου, το προσπαθήνω, φιλικό μου άρεσε. Βέβαια θα μου πεις και ο αντίπαλος δεν ήταν και τις αντάξεις των... Φαίνεται, μαλαμίσιέ μου, η ποιότητα, αλλά και τα χιλιόμετρα που έχουν γράψει οι παλαιοί μαζί, βγαίνουν τόσο έντονα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι τόσο εξόφθαλμα τα θετικά της ομάδας. Ωστόσο δεν πρέπει να μας ξεγελάει η εικόνα, εγώ θέλω να είμαι πάντα προσγειωμένος. Ήταν χαμηλής δυναμικότητας, δεν σημαίνει ότι επειδή κερδίσαμε 0-5 αυτούς, δεν πρέπει να πάρουμε παίκτες. Επουδενή. Κοίταξε, θέλω την ομάδα, ένα κλικ πάνω τη θέλω και βέβαια μου αρέσει που ο προπονητής θέλει, ρε παιδί μου, ταχύτητα. Θέλω να δω επιτέλους μια ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πώς έπαιζε, ρε παιδί μου, η Τσέλσι που ήταν εδώ μέσα και έλεγε, παιδιά, αυτοί τι τους βάλαν και τρέχουν έτσι. Κάτι τέτοιο θέλω να δω στον Πάο. Περιμένω τη στιγμή που θα βγεις πριν από όλους και θα πεις, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως, μαλαμίσια. Φερέιρα, Φερέιρα. Μακάρι είναι νωρίς. Έτσι, ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι και να πούμε, παιδιά. Είτε θετικά είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Έρχεται τόσο δύσκολο πρωτάθλημα. Βέβαια, να πω κάτι. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει χωρίς ακόμα να πιαστούν οι ένοχοι του ξυλοδαρμού του Τζίλου και άλλων και του Τσαμούρη. Κάτι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, ήδη. Ξεκινάει, δηλαδή, να το πω έτσι κάπως. Με μια κοιλίδα. Με μια κοιλίδα, όπως το λες. Με μια ουλή. Με μια ουλή. Ακριβώς. Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν, μια που τώρα έρθει και η νέα κυβέρνηση η οποία θα βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο όπως έχει πει. Έτσι να δούμε ρε παιδί μου, τι να σου πω. Να δούμε μακάρι και άμα δούμε να ξεκινάει πράγμα από φίλους της, θα της πούμε ένα διπλό μπράβο. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Εμείς θέλουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιοδήποτε προπονητής εννοείται για τον ΠΑΟΚ μας να πετυχαίνουμε. Αυτό θέλουμε. Και δεν απειλούμε εμείς κυβερνήσεις όπως άλλες φυλάδες, θα τα λέμε και αυτά. Όχι βέβαια, τι είναι, μα θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Ίδιοι με αυτούς δεν υπάρχει περίπτωση. Ποτέ δεν γίνανε ίδιοι με αυτούς και ποτέ θα γίνουμε. Γεια σου Μαλαμίσιε, φιλιά αδερφέ μου, φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Παφούλιας είμαι, ο Παναγιώτης. Έλα ρε Παναγιωτάκη, πού είσαι ρε μορφή. Έχουμε χαθεί, είμαι Αγιώρος. Είσαι Αγιώρος, μπράβο ρε φίλε. Σε ποια? Διονυσίου. Μπράβο, 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 μπράβο. Ευλογία, ευλογία, ευλογία. Ευλογία του Κύριου, τι κάνεις εσύ? Έχει δροσούλα φαντάζομαι και έχει ψύχρα, έτσι. Ναι, από χτες είχε βροχές, από χτες και αύριο θα έχουμε πάλι βροχές. Μπράβο, μπράβο, την αγάπη μας. Προσευχή σου και για μας, εκεί που είσαι. Να σου πω κάτι, φίλε μου, άκου. Να μου πεις. Τώρα τι ασχολούνται με συνέχεια.
Ο πιο καλή ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Τελειωμένα και παύλα. Αυτό να του πει όλο. Μ' αρέσεις. Ξεκάθαρος είσαι. Ξεκάθαρος. Λιτός και περιεκτικός. Λιτός και περιεκτικός. Α, να του πει του Χρήστο, του, εκεί του φίλου μας που σηκώνει τα τηλέφωνα. Ναι. Καμιά φορά να μας φέρει και καμιά πάστα να μας κεράσει. Καμιά πάστα, ε. Προφιτέρο, ό,τι μπορεί. Βεβαίως, ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί. Γεια σου Παναγιώτη! Γεια σου, φιλιά, 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 φιλιά. Την αγάπη μας, στη σκήτη προφήτη Ηλία. Στον πατέρα Φιλίμωνα, στον πατέρα Θωμά. Στην Μονή Ξενοφόντος, στο Δοχιάρι. Εκεί που είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικώου. Εκεί. Λοιπόν, σε όποιον πιστεύει. Εμείς τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Ούτε σημαίνει ότι αγαπάμε λιγότερο κάποιον επειδή δεν πιστεύει. Προσευχόμαστε εμείς γι' αυτόν. Αν μπορούμε να το πάρουμε αυτό το δικαίωμα, έτσι. Εμείς δεν λέμε ότι ήμασταν αμάρτητοι ή ότι είμαστε οι τέλειοι ή ότι έχουμε πιάσει εργολαβία καβάντζα τους Αγίους, να πούμε, και τους, τα θεία και είμαστε οκ. Okay. Όχι. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, ένα σταυρό τον κάνουμε. Και για τα ζουμουσάκια, για τους ακροατές μας. Και για αυτούς οι οποίοι δεν μας χωνεύουν. Και για αυτούς οι οποίοι είναι οι εχθροί μας. Είναι ωραίο να μπορείς να συγχωρείς. Και να κατανοείς γιατί ο άλλος μπορεί να βγάζει λύση, ας πούμε. Έτσι, είναι και αυτό μέσα, μέσα στις δοκιμασίες τις οποίες πρέπει να περάσεις για να γίνεις καλύτερος χαρακτήρας. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Είναι τα αγόρι μου. Έλα. Καλώς τον, έλα ρε Γιαννάρα, έλα ρε στο κόλμη. Τώρα σε κατάλαβα. Έλα αγόρι μου, καλά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Τι γίνεται? Κωστή, καλά, είμαι εδώ είμαι. Γύρισες, είσαι εδώ. Καλώς τον, άλλος ένας που ήρθε, άλλο ένα εκλεκτό στέλεχος του ζούμου σου. Άλλη μια μορφή. Για πες. Πότε θα είσαι στις εκπομπές, στον αέρα? Θα είμαι μέχρι και την Παρασκευή 26. Μέχρι και την Παρασκευή 26. Έχω δύο εβδομάδες δηλαδή γεμάτες. Είμαι αρτιοφυχθής και μας χτύψει το κακό και μας κάτω στην ποτήρα και δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω πάρει κάποια. Ωραία φίλε, τώρα πας να δεις τι έγινε. Κώστα, μόλις ήρθα. Ήρθα. Το πιο πιθανό να πάω αύριο βασικά από την Απόλυτα να πει τι έχει γίνει, αλλά έχει γίνει ζημιά. Έχουν πέσει φάσεις, δέντρα, τα έχει, ξεσκίσει. Ένα πράγμα επίτρεψε μου να σου πω. Είναι κατανοητή η στεναχώρια για εσάς που καταστράφηκαν οι σκεπές σας, που πέσανε και αιρέες σας, που γκρεμίστηκαν οι τείχοι κτλ. Όλα φτιάχνονται. Σίγουρα, μόνο δηλαδή, σκεφτείτε, πήγε η γυναικούλα να φάει με το παιδί της. Και έπεσε η σκεπή και την πλάκωσε, φίλε. Δηλαδή, 7 νεκροί. Αυτό να λέτε, κατανοώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει καταστραφεί η περιουσία σου. Αυτό που λέω εγώ, είμαστε τυχεροί που δεν ήμασταν εκεί. Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ευτυχώς, μέσα εισαγωγικά, που έγινε αυτό το πράγμα βράδυ αργά. Σκεφτείτε με 1000, με 2000 άτομα στα beach bar. Δεν το συζητάω. Τι είχε να, πού θα πήγαινε αυτός ο κόσμος και πόσα περισσότερα θύματα θα είχαμε. Θα λέμε τώρα. Μακάρι να μην υπήρχαν ούτε αυτοί οι 7. Γιάννη, αλλά σκέψου, κάτω εικόνα. Όποιος έχει πάει στη Χαλκιδική αυτή την εποχή, ξέρει ότι δεν πέφτει καρφίτσα, ειδικά στα beach bar, ειδικά σε εκείνη την παραλία που είναι ευλογημένος τόπος. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα να γινόταν, εγώ σου λέω, στις 3, στις 4 ώρα το απόγευμα. Που είναι πίτα. Τι λες τώρα, τι λες. Και στις ταβέρνες, να μην είναι 5 άτομα, να ήταν πτύγκα οι ταβέρνες. Άρα, τι να πω. Τι να πω. Μακάρι να μην έχεις. Να πάρουν οι ψυχούλες που χαθήκανε, να είναι και να τους θυμούνται όλοι αυτοί που χάσαν τους δικούς τους. Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Κωστή μου. Τι να πεις. Εύχομαι να μην έχεις σημαντικές ζημιές. Δεν το ξέρω αυτό, Κωστή μου, δεν το ξέρω. Κάποιες φωτογραφίες μου στείλανε, φαίνεται ότι είναι πολεμικό τοπίο. Μάλιστα. Πολεμικό τοπίο. Διαλύθηκαν μαγαζιά ολόκληρα, φίλε. Σήκωσε τροχόσπιτα στον αίρα. Δηλαδή. Τα είδα. Και όπως είδατε, και στο Σαββατοκύριακο, κάτω στην Πελοπόννησο, γίνανε στην Αχαΐα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο, δεν έγινε κατά τύχη αυτό. Αλλάζει το κλίμα, τη φύση, τη γαμπίμπιπ, και τώρα μας το γυρίζει πίσω η φύση. Κωστή, είναι που δεν ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Ναι. Καλά. Έτσι δεν λένε. Άσε, φίλε. Είμαστε πολύ μικροί μπροστά στη φύση. Λίγο να κουνήσει μισή πλάκα ο φλοιός, φαινόμαστε πόσο αδύναμοι και μικρούλιδες είμαστε, που νομίσαμε ότι κυβερνάμε τον κόσμο. Άστο. Νομίζουμε, Κωστάκη. Έγινε, Γιαννάρα μου, καλώς ήρθες. Παλικάρι μου καλό. Θα τα πούμε. Κάποια στιγμή, θα μετά την επίσκεψή μου κάτω, να περάσω. Θα τα πούμε. Εννοείται. Όσοι έρχεστε. Θα κανονίσω να έχω μια επίσκεψη μαζί μου. Σου είχα δώσει πέρσι μια κάρτα να κάνεις ένα τηλέφωνο, αλλά το ξέχασες.
κάρτα για τηλέφωνο. Σου είχα δώσει μια κάρτα ενός γιατρού να του κάνεις ένα τηλέφωνο. Ούτε θυμάμαι, αδερφέ. Δεν θα σου πω ψέματα. Ούτε θυμάμαι. Ούτε θυμάμαι. Τέλος πάντων, θέλει πολύ να σε συναντήσει. Θα επιδιώξω αν βολεύει αυτό να τα πούμε. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Έγινε παλικάρι. Φιλιά, καλημέρα και φιλιά, φιλιά πολλά. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Πού να θυμάμαι, παιδιά. Δηλαδή, συγχωρέσαμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Είναι ότι αν φύγει εκείνη η στιγμή. Γεια σας. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Καλώ τον. Πολύ ωραία λόγια, Κωνσταντίνε. Να σου πω την αλήθεια, με αυτά έπρεπε να κλείσεις, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι φοβερός αέρας σήκωσε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο δρόμο, σαν χαρτόκουτο. Αυτοκίνητο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, παιδιά. Το δηλαδή... πέρασε πάνω από το φράχτη του σπιτιού και το έβαλε μέσα στην αυλή του γείτονα. Δεν σήκωσε ένα ντεσεβό, ας πούμε. Είχα τον ντεσεβό και όταν έβγαινα στον περιφερειακό και είχε όχι 10 μποφόρ, 5 είχε, έσβηνα τη μηχανή και πήγαινα με ολική ενέργεια. Έβγαζα πανί. Δεν μιλάμε για ένα τέτοιο αυτοκινητάκι. Δεν έχουν ξανασυμβεί. Πόσο μπορεί να ζυγίζει ένα τέτοιο τροχόσπιτο, ρε φιλάρετε. Έτσι, σκέψου ένα τόσο βαρύ όχημα. Τι δύναμη είχε ο αέρας για να το σηκώσει το αέρα, ας πούμε, και να το φέρει τούμπες. Σαν η κυρία τσοφουλά. Που ήταν βαριά και δεν ξέρω αν τελικά σώθηκε, τη σήκωσε και την πέταξε μέσα στο σκουπίδο τενεκέ. Δηλαδή, όχι να κατρακυλήσει να συρθεί, στον αέρα επάνω. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, είναι κάτι σαν ανεμοστρόβιλος αυτό που έγινε. Αυτό που άκουσα και με εντυπωσίασε, είναι ότι ο Μπαξεβάνης πήγε στον εισαγγελέα. Ναι. Αυτά τα οποία γράφει εκεί μέσα είναι να τρελαίνεσαι με την αλήθεια. Δηλαδή καταρχάς... Για την offshore του Μαρινάκη που χρηματοδοτούσε κανάλι αυτό. Ναι. Αλλά παρακάτω λέει ότι η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή είναι δυνατόν, η Εθνική Τράπεζα, επειδή πήρανε μετά την εγγύηση του Μαρινάκη, έπρεπε να βάλουν καινούργια εγγύηση. Και τι βάλανε οι τραπεζίτες οι αθεόφοβοι? Τα χρήματα που θα εισέπρατε ο ραδιοφωνικός σταθμός από τις διαφημίσεις που θα έδινε η Εθνική Τράπεζα. Ωραία, φίλε. Ωραία, δηλαδή το αριστερό στο δεξί και το δεξί στο είναι αριστερό. Είναι σαν να σου λέω, δώσ' μου ένα δάνειο και θα βάλω εγγύηση τα σάντουιτς που θα έρχεσαι να τρως. Τι γίνεται. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αφού μπορούν και το κάνουν εκεί, ας το κάνουν και στις άλλες επιχειρήσεις. Γιατί το κάνανε μόνο στο ραδιοφωνικό. Πώς δεν είπε τα κέρδη άμα βγει ο Ολυμπιακός στο Champions League και άμα περάσουμε στους ομίλους και άμα κερδίσουμε τρεις αντιπάλους. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Και όλα αυτά έχουν συμβεί στην Ελλάδα και δεν είναι το μοναδικό, είμαι σίγουρος. Για πιο πολλά ακόμα χρήματα, αυτό ήταν για 1 εκατομμύριο. Αλλά για δεκάδες εκατομμύρια, να μην πω εκατοντάδες, έχουν γίνει τέτοιες τρελές καταστάσεις. Καταστάσεις που δείχνουν ότι εμείς μαζί δεν τα φάγαμε, κάποιοι τα φάγανε και δεν πληρώσανε. Όχι, και μας φέραν μετά τον λογαριασμό. Περνούσαμε απ' έξω, μας φύριξαν λίγο. Μπορείς να έρθεις λίγο, ναι. Πληρώστε, παιδιά, αυτά που φάγανε οι άλλοι. Κάπως έτσι. Ως προς τα άτομα που λέει εκεί μέσα, είναι 3-4 ονόματα. Έχουν μπλεχτεί, ειδικά ο ένας, σε όλα. Είναι σε όλα. Πασπαρτού, ρε, πασπαρτού. Ναι, πασπαντού. Από τον διαιτητή μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ναι, γιατί είναι άσχημο. Δηλαδή, με μία δουλειά μόνο βγαίνει. Εσύ τι, δηλαδή, ο Βέγκος δεν έκανε πόσες δουλειές στην ταινία εκείνη. Ο πολυτεχνίτης. Είναι και αυτός ένας πολυτεχνίτης. Γιατί δηλαδή, γιατί το κακολογείς. Βγαίνει το θέμα είναι ότι αυτός εμπλέκεται σε όλα. Αλλά επειδή αυτός έχει και μια δεύτερη θέση μέσα στον Ολυμπιακό, μαζί με τον πρόεδρο, αυτά δεν συνδέονται. Όχι, αυτά δεν θα συνδεθούν ποτέ. Δεν θέλω να κάνεις τέτοιους συσχετισμούς. Όχι, ναι, όχι, εντάξει, αυτά είναι τυχαία. Τελείως. Εντελώς συμπτωματικά. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια και χαρά και η ζωή συνεχίζεται. Καλά, καλά κρασιά. Καλά κρασιά. Περιμένε. Ρωτάει ο κόσμος. Κάθετος. Παιδιά, τι έγινε με τον Τζίλο? Λύθη. Έτσι. Αμνησία. Ένα πέπλο. Παιδιά, τι έγινε με τον Τζαμούρη? Εδώ βρήκα. Τους βρήκαν. Είχαν τα νούμερα. Ξέραν ποιοι είναι. Παιδιά, έγινε κάτι. Τίποτα. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας.
Κωστή! Καλά στο παιδί! Σε κάνω σε φταί! Τι σε φταί, ρε φίλε! Για σήμερα, εσύ, 9:28 είναι, για 9:28 ποιος σε κάνει σε φταί! Εσύ, για 9:28 εσύ! Έλα, Λευτεράκο! Γεια σου, Κωστή μου! Γεια σου, Κωστή μου! Δεν μου λες, πάντρεψες! Βάφτισες, κάτι έκανες, είδα κάτι στο Facebook, στον περαστικό, έτσι. Ήσουνα κάπου σε κάτι. Όχι, ήμουνα σε γάμο, φίλε. Ναι. Και μας πήγανε τώρα, δεν θέλω να αναφέρω και το όνομα εδώ πέρα σε ένα. Δεν πειράζει, πες ρε, δεν είναι. Δίπλα στο καζίνο, όχι, δεν λέω, γιατί θέλω κάπου αλλού να καταλήξω. Ναι. Είχε 50 ευρώ το άτομο. Ναι. Καλύτερα να πηγαίναμε να τρώγαμε κανένα γύρω από το. Πώς το λένε, από. Πάνω από το γήπεδο. 50 ευρώ το άτομο. 50 ευρώ το άτομο. Σούπερ, φίλε. Μπορεί αν βάλω την κόρη μου ή την νεκταρία να μαγειρέψει, πιο ωραία μαγειρεύει. Σούπερ, φίλε. Άρα καλά κάνεις και δεν λες. Εγώ νομίζω θα κάνεις διαφήμιση. Άστο. Καλά, είναι σφιγκοφωλιά εκεί πέρα τα πρωινά για τα μεσημεριανά. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Αν δεν σέρβιραν αυγά δεινοσαύρου. Και μάλιστα. Όχι αυγά δεινοσαύρου, αυγά από την κότα του Βαρέλα, από το πατρικό του. Δεν λέει, φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Τι λέτε, ρε, ας συνέλθουν μερικοί, ρε. Παιδιά, δεν είναι μόνο οι Ρώσοι και οι Σέρβοι που έρχονται με λεφτά. Είναι και ο Έλληνας που τόσα χρόνια σας κράτησε. Μην το φτύνετε. Δηλαδή, κατανοήστε λίγο αυτό το πράγμα. Πρέπει να και αυτός θα πάει λίγο διακοπές, και αυτός θα κάνει λίγο τουρισμό, και αυτός θα μπορεί να βγει να φάει. Κύριε, συνήθως στους γάμους καλούνε, ρε παιδί μου, 500 άτομα, πάνε κάπου με 10-15 ευρώ, αυτός κάλεσε 100-120 άτομα, το έκανε σε κλειστό κλαμπ και λέει κάτσε να σας πάω κάπου καλά. Ναι, και το σκυλομετάνιωσε. Ναι, αφού με λέει, Λευτέρη, μου λέει πάνε στο μπουφέ και φάει και τα πιάτα. Πω, 50. Άστο, 50, φιλάστο. Μη σου πω ότι το μετάνιωσε που παντρεύτηκε. Όχι, εντάξει. Είναι εξάδερφος, είναι εντάξει. Λευτεράκο, ο σωσία σου, ο Ολιβέρα, δεν. Πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, αποκλείεται. Δώσαν και ένα παίχτη που έπαιζε εκεί στα χαφ αυτή, τον πουλήσανε. Πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή ο σωσίας μου με τίποτα. Ο σωσίας ούτε, ούτε τέλος Αυγούστου. Ούτε. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εδώ και καιρό το έχω πει. Αυτή θα ήταν η δεύτερη μου ερώτηση. Ναι. Όχι. Η δεν πρώτη μου είναι πότε θα έχουμε καμπάμ και μπούμ και τέτοια. Αυτά πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα. Μέσα στη βδομάδα. Αλλιώς και να έρθει. Εντάξει, φίλε, θα μου πεις δεν παίρνουμε παίχτη. Αυτό έλεγα και χθες σε ένα φίλο έξω από τον πατρικό μου. Ναι. Ότι δεν παίρνουμε παίχτη για 15 μέρες, παιδιά. Το καταλαβαίνω. Ναι, θέλουμε να είναι εδώ για να παίξει τα δύο μάτσα αυτά, γιατί είναι σημαντικά. Αλλά δεν παίρνουμε ένα παίχτη για μια δεν εβδομάδα. Δεν παίρνει για 15 μέρες, γιατί αν θυμάσαι και πέρσι, φίλε, που παίξαμε τα προκριματικά, πήγαμε φανταστικά και χωρίς νομίζω. Χωρίς τους καινούριους. Πάρα πολύ ωραία πήγαμε πέρσι και νομίζω αφού τρίβαμε τα μάτια με ειδικά στα δύο πρώτα μάτια. Με Βασιλεία και με Σπαρτάκ. Ναι. Ναι, λέγαμε αν είναι δυνατόν. Πω, ωραία. Εντάξει. Εδώ νομίζω θέλει με καινούριο μαέστρο τα κλαρίνα μας θα πάνε ακόμα καλύτερα. Μακάρι. Θα πολλά καρδιά. Γεια σου, Λευτεράκο! Κωστή, κάτι σε χρωστάω. Πρέπει να βρεθούμε να σου το δώσω, έτσι. Δεν θυμάμαι τι είναι, αλλά ναι, όταν βρεθούμε θα μου το δώσει. Θα με βάλεις για τσιτσί τίποτα κλήρωση. Να σε βάλω, φίλε. Όχι, να σε βάλω, βεβαίως. Άντε, καλά, σε ευχαριστώ. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 689. Γεια σου, παππού, μέχρι να γορτάσει, γεια! Γεια σου, Κωστή μου, γεια! Λέω εντάχει, επειδή με ρωτάτε, η πιθανή αντίπαλη στις 22 Ιουλίου. Άγιαξ, Κοπενχάγη, Δυναμό Ζάγκρεπ. Εδώ είμαστε, λέω εγώ. Έχω ένα προέστημα, συμφωνώ με τον Μπέλκα. Από εκεί και πέρα, Celtic ή Σαράγεβο, 3-1 το πρώτο μάτς. Λοιπόν, Γκλίβιτσε ή Μπάτε Μπορίσοφ, Κλούζ ή Αστάνα, Λουντογκόρετς ή Φερετσβάρος, αυτοί θα είναι οι αντίπαλοι μας. Ένας από αυτούς θα είναι ο αντίπαλός μας, 22 Ιουλίου θα έχει προκύψει από τα ζευγάρια, όπως είπα, και η επόμενη κλήρωση, περνάμε, έτσι, θα γίνει στις 5 Αυγούστου και τα μάτς 20-21, 27-28 θα έχουμε γυρίσει και από την άδεια. Πάμε διάλειμμα, ξαναλέω κρεατάκια, κληρώνουμε υπέροχα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Επιστρέφουμε! Έτσι, με τα power play. Τσίφτη μου χαδιάρι και παραφωνιάρι.
Εμείς επιλέγουμε τις πρωτογενείς εκτελέσεις, τον πυρήνα, έτσι, the first edition που λένε και στα χωριά μας. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, Ελευθερία Χριστοπούλου, 1978-79. Νομίζω Μάριο Κέμπες με χέτη προσπαθούσε να πάρει το Μουντιάλ τότε, μαζί με τον Πασαρέλα και τον Αρντίλες. Εδώ είμαστε εμείς, δεν μας πέφτει με τίποτα. Κατανοώ την ανησυχία, κατανοώ την αδημονία, να μην γίνει πανικός, να μην γίνει ατέρμονη γκρίνια, ναι κριτική, όχι πανικός, λέει ο τρελός. Ακούτε τον τρελό, γιατί έχει αγνό κίνητρο αυτό που λέμε. Αφήστε να υδρώνουν και να ανησυχούν οι άλλοι. Βλέπω βέβαια και πραγματικά μου κάνει εντύπωση το πόσο πολύ ενδιαφέρονται οι άλλοι για το αν θα πάρω χαφ, πότε θα πάρω, τι θα είναι αυτός, πόσο πολύ παρακολουθούν όσο και εμείς. Άμα ξεχάσουμε κάτι, αμέσως ρωτάμε ρε παιδί μου έναν χάρτινο, έναν γάβρο, έναν βάζελο, ρωτάμε κάποιον άλλον να μας το πει, δεν υπάρχει περίπτωση, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Πάμε στις γραμμές, ξαναλέω για να μην ζαλίζω το παχιέντρο και το δεκαδάκτυλο, ότι κληρώνουμε σήμερα μια υπέροχη σακουλάρα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Εδώ είμαστε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, μου δίνετε τα τρία τελευταία ψοφία από το τηλεφωνούν και σας. Καλημέρα σας, νέοι. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τις έρες. Γεια σου ρε Στελάρα. Κωστή. Ναι. Εγώ βασικά θα εκτεταμένα σχημάζομαι γιατί μην δεν μπορούσα να δω από το παιχνίδι, αλλά τα γκολ. Ναι. Ο Γαϊτανίδης για μένα, εκτός από το θράσος που έδειξε ο ίδιος, τώρα να δείξει ένα θράσος και ο προπονητής. Δηλαδή ότι άμα θα τον πιστεύει, όχι απλά να πούμε ότι έχει προπονητικό θράσος και ο Φερέιρα που να πιστεύει σε νέους, ναι. Άμα πιστεύει ότι είναι έτοιμος, να τον βάλει δίπλα στον ακόμη και βασικό π.χ. σε κάποια σημαντικά παιχνίδια. Ναι. Σε πρώτη φάση θα τον πάρει μαζί του και στο δεύτερο σκέλος και θα είναι οι τρεις αυτοί. Και αυτό είναι και το Τσιγάρα και το... Συμφωνώ μαζί σου. Το να τον εμπιστευτεί σε κάποια μάτς σιγά σιγά και να πάρει πράγματα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Έτσι. Γιατί άμα σου δείξει, είπα αυτό το ταλέντο το έχουν όλοι οι παίκτες. Έχουν το θράσος. Δεν μπορούν να βρουν μόνο στην Ευρώπη να παίζουν 18 ή 19 χρόνια και να διαπρέπουν και να μεγαλουργούν. Άμα το δώσει την ευκαιρία του παίχτη, αυτό θα το δεις και από τα φιλικά, θα δώσει και δυνατά φιλικά τώρα. Η προετοιμασία θα εξελίσσεται. Ναι. Θα σου δείξει ο παίκτης άμα το έχει ή δεν το έχει και άμα μπορείς να βασιστείς, γιατί καμιά φορά είναι και το στοιχείο του ευνηδιασμού, κάποιος που δεν το περιμένει και ο αντίπαλος και αυτά, δηλαδή... Σωστό. Έτσι δεν είναι. Κοίταξε, αυτά τα παιδιά τώρα, φίλε, ζουν μια μαγική εμπειρία. Έτσι. Ζουν μια καταπληκτική εμπειρία. Ένα όνειρο, πες το, φίλε, ότι... Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο όνειρο όμως δεν είναι ότι πέσαμε, κοιμηθήκαμε και μας προέκυψε. Έχουν δουλέψει σκληρά με τον Γκαρσία και τον Σνάουτσερ. Καταλαβαίνουν και αυτά ότι το να χωθούν, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα σε ένα τέτοιο ακριβό ρόστερ του νταμπλούχου, του αίτου πρωταθλητή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα πρέπει να υπερβάλλουν αυτόν, να δείξουν τα θράσος, το καλώς εννοούμενο θράσος, να αρπάξουν την ευκαιρία. Αυτός έχει πετύχει δύο υπέροχα γκολ που είναι δείγμα γραφής. Πρέπει να συνεχίσει έτσι. Για τον Γαϊτανίδη και ο Τσιγκάρας το ίδιο. Ο Μιχαηλίδης θα τον δούμε και αυτόν. Μιλάμε για ένα στόπερ που γνωρίζει καντάρια, λέει η μπάλα. Να τα δούμε όλα αυτά. Χωρίς να παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Χωρίς να νομίζουν ότι με δύο καλές εμφανίσεις έφτασαν και έγιναν κάποιοι. Με δουλειά, με προσγειωμένο το χαρακτήρα τους. Το λέμε συνέχεια εμείς. Με αγάπη το λέμε. Όχι ότι ορμηνεύουμε. Έτσι, ας πούμε. Είναι καθαρά θέμα προπονητή να το διαχειριστεί. 100%. Πώς θα τους κρατήσει χαμηλά και για να μην τους κάψει και να τους χρησιμοποιήσει η ομάδα τους. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω-γύρω στην ομάδα, ο Σαραϊδάρης τώρα, έτσι, ο Καρυπίδης, άνθρωποι που ξέρουν τι είναι ΠΑΟΚ, οι γύρω-γύρω, οι προπονητές, οι γυμναστές, οι φροντιστές, όλοι. Τα παιδιά αυτά θέλουν τώρα έναν ειδικό χειρισμό. Να μην χαθεί ακόμα μια ευκαιρία, να μην χαθούν τα ταλέντα, γιατί πολύ εύκολα, φίλε, το μυαλό φεύγει. Έτσι. Και θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία συνολική, δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας. Δηλαδή και να βγάλεις ταλέντα να παίξουν, να πουλήσεις και να έχουν κίνητο και άλλοι πιτσιρικάδες από κάτω, ότι να γίνει ο νέος Γαϊτανίδης, ο νέος Μιχαηλίδης, ο νέος της Γάρας. Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί έχεις από κάτω, έχεις πραγματικά πάρα πολλά ταλέντα. Βεβαίως. Και πρέπει σιγά σιγά να βγάζεις και δικά. Δηλαδή, ο Άγιαξ δεν έχει τίποτα, έχει παραπάνω και δεν έχει τίποτα παραπάνω, έχει παραπάνω. Αλλά εμείς έχουμε σαν πρότυπο, σαν στόχο να γίνεις ο Πόρτο, να γίνεις η Πόρτο όπως βλέπει η Πόρτο και πουλάει, όπως είναι ο Άγιαξ. Μπορεί να μην γίνει, να μην φτάσει σε αυτό το επίπεδο,
Αλλά να φτάσει αρκετά ψηλά να βγάζει και εσύ, να βγάζεις και εσύ πιχταράδες. Είναι και κάτι άλλο, Στέλιο. Ο πιτσιρικάς που βρίσκεται τώρα στην ΚΑΠΑ 15, ΚΑΠΑ 17, στην ΚΑΠΑ 19 και βλέπει ότι τρία παιδιά που ήταν εκεί που είναι αυτός τώρα, που πέρασαν από τις ακαδημίες, με πολλή δουλειά, με πολλές θυσίες των γονιών τους, μακριά από τα σπίτια τους. Νομίζω ο Γαϊτανίδης είναι από τα Γιάννενα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, 5 χρόνια τον έχουν στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά αυτά ζουν σε ένα οικοτροφείο, δεν τους λείπει τίποτα βέβαια τα φροντιστήριά τους. Τους λείπει το σπίτι τους. Τυχαίνει να γνωρίζω ο Γιώργος που τους κάνει μάθημα, που τους κάνει μαθήματα τα παιδιά που είναι, που τους κάνει ιδιαίτερα για να δώσουν πανελλαδικές κτλ. Τα παιδιά που είναι στο γυμνάσιο, στο Λύκειο. Τυχαίνει να είναι παοξάκι και να είναι αδερφός. Και ξέρω πόσο προσοχή δίνουν στα παιδιά αυτά που όμως μεγαλώνουν μακριά από τους γονείς τους. Τους βλέπουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τα ρεπό κτλ. Τώρα, τα πιτσιρίκια αυτά λοιπόν που βλέπουν τρεις σαν και αυτούς να μπαίνουν στην πρώτη ομάδα και να παίρνουν ευκαιρίες, παίρνουν ακόμα περισσότερο δύναμη και κίνητρο. Καταλαβες. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. 22-83, καλή εβδομάδα και τα καλύτερα έχουν υπομονή. Έχουμε διοίκηση που δουλεύει. Απλά οι περιπτώσεις είναι δύσκολες και δεν βλέπεις τον προπονητή. Εκεί ο πρόεδρος της... Της Μπράγκα. Της Μπράγκα. Τον έκανε, ο πρόεδρος της Μπράγκα. Τον έκανες μια, ας το πούμε, ρόμπα ποδοσφαιρικά με τον προπονητή. Μα είναι λογικό, ρε παιδιά. Στην αρχή δεν μου την ξανακάνεις. Όχι, θα ξεφτυλιστώ, σου λέει, ναι. Στους οπαδούς μου τι θα πω, ας πούμε. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η πύρη του σύνολο. Όχι αντινάτια, αλλά είναι δύσκολη. Σε λέει, μια φορά με ξεφτυλίσαι τώρα ξανά, δεύτερη φορά στείλουν σε τα μπουδάρια αυτούς. Έχω βεβαιότητα, παρά την καθυστέρηση, ότι δεν θα επιλέξουν παίκτη μόνο και μόνο για να πούν πήραμε, ότι δεν θα πάρουμε παίκτη για 20 μέρες. Θα το ακριβώς. Τα είχαν πάρει ένα, λέγαμε πήραμε, έχει δεκάδες τα φαξ. Πάνε σε πολύ φιλοσοφημένες επιλογές, επιλογές που θέλει ο τωρινός προπονητής, που διαφοροποιούνται σε σχέση με τις επιλογές του Λουτσέσκου, έχουν άλλα γούστα, έχουν άλλο πλάνο στο μυαλό τους. Αυτός ξέρει ότι δεν μπορεί να πας με επιθετικά χαφ στην Ευρώπη. Άμα σε βρουν, θα σε πετσοκόψουν. Ξέρει πολύ καλά. Μα θέλει πίσω έναν αδέρνη. Πώς το λένε, ρε παιδιά. Θέλει να έχει ένα αδέρνη. Ένα κορμί. Καταρχήν, δεν έχουμε παράπονο από τον Κάτσε, οκ. Αλλά πού να σηκωθεί ο Κάτσε να πάρει κεφαλιά στα κόρνε τώρα ανάμεσα στα γομάρια στον αντίπαλο. Κατάλαβες. Θέλει δηλαδή τέτοια κορμιά. Και το ξαναλέω, δεν έχουμε παράπονο. Κάτσε, τρέχει, παλεύει, σκίζεται το παιδί. Και δεν ξέρω, μπορεί και να μείνει κιόλα. Αλλά θέλει άλλου είδου παίκτε πίσω. Για να μπορέσει να κόψει τον αντίπαλο και να πάρει προκρίσει τέτοιε σημαντικέ με μεγάλου αντιπάλου. Θυμηθείτε το μάτς με την Μπενφίκα. Αυτό. Ωραία, ρε φιλέ. Φιλιά! Γεια σου, Κωστή, γεια σου, φιλέ. Γεια σου, Τελάρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. Ναι! Καλημέρα σα. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και sorry που περίμενε. Ο μοναδικό είμαι. Όχι, έχει και άλλου τρει. Αλλά αν θες μπορούμε να πούμε ότι είσαι μοναδικός, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι, με αυτή την έννοια. Βασικά πήρα να πω μια καλημέρα, να δεις ότι παρόλο που δεν παίρνουμε τηλέφωνο δεν σημαίνει ότι δεν σε ακούμε. Αγόρι μου, δεν κατάλαβες. Σε κατάλαβα, όχι δεν σε κατάλαβα, ποτέ με την πρώτη. Πού ήταν Έλα ρε αδερφέ, έλα ρε Θρυχίλς, έλα. Επειδή έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο, λέω μην νομίζεις ότι ξέρεις, χαθήκαμε, εξαφανιστήκαμε, μας φάγανε τα βουνά κτλ. Όχι, η πλειοψηφία. Γιατί μας φάγανε λίγο τα βουνά, αλλά εντάξει. Εντάξει, μας φάγανε λίγο, εντάξει. Κοίταξε, η πλειοψηφία δεν παίρνει τηλέφωνο. Υπάρχει ο πυρήνας που τηλεφωνεί καθημερινά, υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να πάρει, που δεν μπορεί γιατί είναι στη δουλειά, που δεν έχει την άνεση να βγει να τα πει. Δεν μπορεί γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει από τις 7.30 και περιμένουν για να βγουν πρώτοι. Σωστό και αυτό. Φτύσε μας να μην μας ματιάσεις, Τριχίλς. Έτσι. Άντε, την καλημέρα μου και φιλιά. Φιλιά πολλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. I call you. Hello. Friday night. Friday night. Ωραία. Τσούμπας girlfriend το Τσούμπας girlfriend το νόμιζα είπες κάλεσα Παρασκευή και βγήκα τώρα έπιασα γραμμή. Επειδή είπες I call you Friday night. Λέω αυτός τώρα. Μιλούσα. Από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή περιμένει. Και ξέχασε και τα ελληνικά αυτός. Και μας τα λέει τα αγγλικά. Τσούμπας girlfriend. Θα παστελώσει άπειρες φορές. Είναι ο πρώτος scorer του επόμενου πρωταθλήματος. Σκέφτομαι το βαρύ στοίχημα που θα βάλω. Ένα στοίχημα που θα με πονέσει άμα το χάσω. Βαρύτερο από Μποφίλου. Δεν ξέρω τι θα είναι, δεν ξέρω τι. Δεν ψάχνω να βρω κάτι. Όχι, φίλε, δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Με αυτά που
αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, θα μου πεις φιλικά, είναι, αλλά πάλι φαίνεται. Δεν... Φαίνεται ότι αφομοιώνουν και αυτά που έχει. Λέει ο προπονητής. Προχθές παίξαν το 4-4-1-1 στην ουσία. Έτσι, ναι. Το 4-4-2. Νομίζω ότι θα χαίρεται ο επιθετικός όταν θα έχει κι άλλον έναν δίπλα του. Είναι μοναχικός ο ρόλος το 4-2-3-1. Πόσες φορές δεν είπαμε, βάλε έναν ακόμα ρε παιδί μου τώρα σε αυτό το μάτσο. Δηλαδή πάτησε τον στο λαιμό, άρπαξε τον από την αρχή, πνίξ' τον. Έτσι. Είδα τη φωτογραφία που λέει ο Τσούμα, ποιος είναι αυτός ο Γαϊτανίδης. Δεν είναι φοβερό αυτό. Εγώ σκίζομαι και έρχεται ο Σβαρόφσκι. Δύο επαφές σε μισή ώρα, δύο γκολ. Έτσι, δεν μασάμε τίποτα. Έχουμε σπουδαίους επιθετικούς. Νομίζω θα πάρθει ένας ακόμα. Είμαι βέβαιος. Θα έρθει ένας ακόμα. Κωστή, εγώ ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπες, ότι να σου πω κάτι. Η ομάδα αν ήθελε τώρα θα είχε πάρει παίκτες. Απλά πλέον δεν είμαστε σε αυτή τη φάση όποιον βρούμε μπροστά μας. Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που δεν μπορεί να πάρει όποιον του δώσει. Όχι. Όχι άλλους Μαντούρο, όχι άλλους Χούσεν, όχι άλλους Νέτσιτ, όχι άλλους Κουμάλο, όχι άλλους Καμαρά, όχι άλλους τέτοιους. Όχι άλλους Λεβέκ, όχι. Όχι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό βλέπετε ότι το ποσοστό, ας μου επιτραπεί έκφραση, ευστοχίας τα δύο τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικό. Αν εξαιρέσει μια-δύο περιπτώσεις, τι ήρθαν. Και ποιοι ήρθαν. Και ηλικίες παιχτών που παίρνουμε πλέον. Και αυτό. Πολύ σημαντικό. Και αυτό. Να πέσει ο μέσος όρος. Να έχουν μεταπολιτική αξία. Έτσι. Αυτό. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, ας τους άλλους να λένε. Ας, δεν πειράζει φίλε, δεν πειράζει. Ας να λένε. Και πες να έχετε δίκιο, έτσι πες. Αυτό φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι να τους εκνευρίζει περισσότερο αν δεν μπει σε διάλογο. Να έτσι. Έγινε. Και όταν έρθει η μέρα να έρθουν να παίξουμε στην Τούμπα ή όταν πάμε να παίξουμε εκεί με ξένο διαιτητή και με VAR, τότε ας γράψουμε τότε, αυτοί. Τότε να δούμε να πόσα πίδια. Τότε. Φιλιά! Γεια σου Κωνσταντίνε! Καλημέρα. Φιλιά πολλά στο Λονδίνο! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα εγώ στη... Καλώς την Παλανιδωράκη! Λοιπόν, αδερφέ, θέλω να σου κάνω μια... Θέλω να κάνω μια παράκληση απέναντι σε εσένα. Βεβαίως. Λοιπόν, πάρε πίσω το λόγο για τον Τσούμπα. Ναι. Έρχεται ο Γαϊτανίδης. Αυτό θέλω να σου πω μόνο. Ναι. Έχεις πάθει νέα ζημιά όπως έπαθες με την Ποφίλιου. Ναι. Και εγώ σε προκαλώ τώρα σαν ο Μουτσινάς, δεν ξέρω. Προκαλώ. Ναι. Σε προκαλώ, πρόσεξε, ναι. Σε προκαλώ. Ναι, ναι. Εάν δεν βγει ο... Τσουμπάκπομ, πρώτο σκόρερ, που πραγματικά και εγώ η επιθυμία μου είναι να βγει. Ναι. Σε προκαλώ, ναι. Για μια εβδομάδα θα παίζεις το σύνθημα των Παοξίδων, ναι. Ολυμπιακέ, θα το παίζεις χωρίς τίποτε. Κοίταξε, μα αυτό είναι εύκολο και το θέλω. Ο σκοπός είναι να βάλω κάτι που θα με πονέσει, κάτι που δεν θα γουστάρω. Έτσι πάει το στοίχημα. Κατάλαβες. Αλλιώς με χαρά μου, με μεγάλη μου χαρά. Θα το κάνεις όμως, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπιπ, πρέπει να μπουν 2-3 μπιπ εκεί μέσα. Θα το φτιάξουμε αυτό, δεν είναι θέμα. Δεν είναι. Το σκοπός είναι να βάλουμε κάτι που να με πονάει, που να θέλω να κερδίσω το στοίχημα. Συγγνώμη τώρα που σε φωνάζω και ρε. Λοιπόν, έλα, μια χαρανότα είναι τώρα. Πες εσύ σόλ, πες μη μαντζόρε. Η δυσκολία είναι να το παίξεις αυτό το σύνθημα των Παοξίδων που το ανακάλυψαμε εδώ και χρόνια, να το παίξεις μαγνήστικα όπως ακριβώς το λέμε εμείς οι Παοξίδες. Χωρίς μπιπ. Κατάλαβες, γι' αυτό σου βάζω το δύσκολο εγώ τώρα. Και πρέπει να το σκεφτείς καλά. Φυλακή θα πάμε. Φυλακή. Χωρίς μπιπ. Προκαλώ να πάρεις μετά το λόγο πίσω για τον Άκπομ, γιατί αν ο Γαϊτανίδης πραγματικά το παλικάρι παραμείνει, γιατί δεν ξέρω, αυτό είναι απόφαση του προπονητή για μένα. Της διοίκησης. Λοιπόν, το παιδί έχει τσαγανό, είναι ταλέντο, δεν μπορώ να το κρύψω. Α, ναι, και θέλω να στείλω και τα συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Σαμπιάνη, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που πήγε στη μεγάλη ομάδα και θα κάνει μεγάλη καριέρα, μπράβο του. Ναι, ναι. Τον περιμένει η τύχη του Σανδράκη, δεν ξέρω ποια αλλού, οπότε δεν έχω τίποτε άλλο να του πω. Τον προσπέρασε και... στην ιεραρχία ήδη ένας Τζολάκης, νομίζω, που ήταν ο τέταρτος. Τον προσπέρασε ήδη. Είδες και τον περιποιούνται ήδη οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Εντάξει. Το μέλλον του θα είναι δανεικός.
Γι' αυτό το παλικάρι που πραγματικά εγώ είχα πει καλές κουβέντες σε ένα παιχνίδι ότι θα είναι ο καινούριος Νόιερ του ΠΑΟΚ, αλλά δυστυχώς τα μυαλά του πήραν άρα, δεν ξέρω πατέρας, δεν ξέρω τι. Έχασε την αξία του. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε τη ζωή μας. Δεν ευχόμαστε κακό για κανέναν. Να είναι δεν καλά. Δεν ευχήθηκα καταρχήν το πράγμα. Ναι, ναι, όχι, λέω εγώ ρε παιδί μου. Εντάξει. Okay. Έτσι, λοιπόν, απλά ήθελα να σε πάρω για το Τζούμπα. Ότι θα μείνεις πάλι με το χαμόγελο. Δεν πειράζει! Ας πάρω double και ας μην βγει ρε παιδιά! Δεν πειράζει! Σε προκάλεσα, σε προκάλεσα. Αν γίνει αυτό, αν είσαι μάγκας παίξε το. Γεια σου Κωστάκη, γεια σου Βασιλάκη μου, γεια σου Βασιλάκη μου, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, άλλη μία και τέλος. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Εσείς κλείνετε σήμερα την όπερα. Λαϊκή ώρα, όχι, όχι. Άλλο. Καλημέρα στη Ρούλα Καραγιάννη. Καλημέρα στον Καραπιπέρι τον Αντώνη. Γεια σου Ευατζίδη Ανέστη. Γεια σου Βασιλική. Γεια σου Χριστίνα. ΠΑΟΚ Double. Γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου Αλέξανδρε Παπόρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κωστή. Γεια σου Σίμος, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Κουτσαμπάση Κωνσταντίνε. Τσιτσί, καλημέρα Ζουμουσού. Σε ευχαριστούμε που μας κρατάς παρέα ζωντανός κάθε πρωί, λέει ο Ζήσης. Γεια σου Ζήση. Λοιπόν, φιλιά στις δίδυμες από την Άουσα. Καλημέρα στο Φουμπού, στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, στην Πάτρα, στην Αχαΐα που κρατάει ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ στην Αχαΐα. Καλημέρα στην Τίνα τη Δημητριάδου, μπασκετικό Ζουμουσάκι. Γεια σου Κρίς Κολοβέ, στην Αυστραλία. Καλημέρα, τι ανάρτηση έβαλε στον Πάμπλο που λέγεται αιμοδοσία. Πω 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 πω, σαν σήμερα ε, σαν σήμερα αυτό είναι. Πριν τρία χρόνια, πριν τρία χρόνια. Πάμε εσείς για τη 18η αιμοδοσία μας. Γεια σου Λάρη, με τις φωτογραφίες σου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάριο τον Ασπρόμαυρο. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να θυμάσαι τα γενέθλια της γυναίκας σου είναι να τα ξεχάσεις μία φορά. Πολύ σωστός, πολύ σωστός, έχεις δίκιο. Ή την επέτειο, φίλε, μπλέκεις. Άστο. Λοιπόν, Παοκάρε σε λατρεία, γράψε φέτος πάλι double ιστορία. ΠΑΟΚ ζούμου σου πουκού, γράφει ο Μάριος. Δηλαδή, ζούμε μεγάλες στιγμές, πρωτάθλημα κύπελο. Γεια σου, Τσουκνίδα με τα βιντεάκια σου. Καλημέρα, ζουμουσάκια. Καλημέρα σε όλους. Τα φιλιά μας, τον Νίκ, τον Καψιδιανό, καλημέρα, καλησπέρα, ζουμουσάκια, πανταχού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Γιώργος ο Πανανός. Καλημέρα, Κωστή. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, ο Βασίλης ο Ηλιάδης. Όμορφη καλημέρα, Δευτέρας. Πάω και παντού, εδώ φίλος. Στην Σκωτία, θύρα 4. Γεια σου, αδερφέ. Πω, πω, φίλε, παντού υπάρχει. Ο Ηλίας Σταφυλίδης. Σουηδία, Χέλσιμπορκ. Τα μηνύματα, Λονδίνο, Σουηδία, Γερμανία, Αυστραλία, το ένα μετά το άλλο. Όπου υπάρχει Παοκτσάκι, όπου υπάρχει ζουμουσάκι. Λοιπόν, ο Χατζαρίδης, ο Φίλιππος που πάντα ανησυχεί. 20 μέρες για να δούμε την ομάδα μας και είμαστε χωρίς κέντρο. Φίλε, μην και εμείς συμμεριζόμαστε το άγχος που έχεις. Και εμείς, να ξέρεις. Αλλά περίμενε λίγο. Περίμενε. Το θέλαμε να είναι εδώ οι παίκτες. Και εσύ και εμείς. Όλοι μας. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καραγκιαούρη. Όποιος γνωρίζει, μου απαντήσει το παρακάτω ερώτημα στο Financial Fair Play. Στα έξοδα προσμετράτε και τους μισθούς των ποδοσφαιριστών, τα καθαρά ή τα μεικτά. Φίλε, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω τι ξοδεύει μια ομάδα αυτό. Τι ξοδεύει μια ομάδα και πρέπει να υπάρχει. Φυσικά οι έφηβοι του ΠΑΟΚ, πρωταθλητές Ελλάδας 2019, τα Ετόπουλα, μπράβο τους. Ένα μεγάλο μπράβο. Είπαμε για το Σπύρο το Φαγωγέννη, για την Κέρκυρα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Πρωταθλητές στο Πόλο, έτσι. 2019, οι έφηβοι του ΠΑΟΚ, τα ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ, παντού, ακόμα και στο τένις, είπαμε, η Σιμώνα που η γιαγιά της γεννήθηκε στο Σοχό, η Σύρμα η γιαγιά της, το ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ αυτό, κέρδισε στο Γουίμπλετον. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, έρχονται Παπαδόπουλας και Ασλαμάς. Α, πρέπει να κάνω και την κλήρωση ρε φίλε, κάτσε λίγο, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 60, δώσε ένα νούμερο, το 12. Το 12 είναι η Κωνσταντίνα, 6974 σε 872. Double ζουμουσού. Η Κωνσταντίνα βάλαμε για τα κρέατα. Γεια σου Κωνσταντίνα. Στέλνουμε εμείς το όνομά σου. Στέλνουμε το όνομά σου εμείς. Και πηγαίνεις και παραλαμβάνεις τα κρέατα από το Κροπολίο Μιχάλης. Μέσα στη βδομάδα μέχρι Πέμπτη να πάρεις τη σακούλα με τα κρέατα. Χορήγη δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνγκιο. Εξαιρετικά πράγματα, πεντανόστιμα. Καλοψημένα ζουμερά κρέατα. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε τέτοια κουζίνα. Εκπληκτικά. Τα πάντα του και τα γλυκά του, ο Δημήτρης, σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο, 705-750. Όταν πάτε εκεί, όλοι οι άλλοι θα σας φαίνονται δεύτεροι μετά. Σας το λέω από πείρα. Και βέβαια, Climart 917-646, κλιματιστικά Daikin, νούμερο 1 προορισμό σας για να βάλετε κλιματιστικό, είτε στο χώρο εργασίας, τεράστια μπαούλα που έχει για να μπορεί να φτιάξει την ατμόσφαιρα
όπως το One Salonica πάνω, εκεί που είναι τα εστιατόρια, ο Κώστας και ο Σες ξέρει, ξαναλέω, 9-17-46 και για το σπίτι σας κλιματιστικό, ενημερωθείτε. Και οι άρχοντες της τέντας, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, χρόνια τώρα, δίπλα μας, χρόνια χορηγή και κορυφαίοι στην τέντα, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 4-30-011. Τηλεφωνήστε, ενημερωθείτε, πείτε ότι ακούσαμε τον τρελό που είπε για σας, θα σας κάνει και εξαιρετικές τιμές, θα έρθει να δει το χώρο σας και να σας φτιάξει υπέροχα πράγματα τέντα, όχι για ένα μήνα και ένα χρόνο, για μια ζωή. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν πέφτει με τίποτα η διάθεσή μας, η τρέλα μας και ό,τι άλλο γουστάρετε. Bye, 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 bye.